Πάμε λοιπόν θέμα 16, το αντιρρήσιμο για να Παρακαλώ. Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να δώσουμε μια μικρή περιγραφή του τι ακριβώς έχει γίνει και τι ακριβώς αφορά αυτή η μελέτη και να λύσουμε απορίες. Πρακτικά λοιπόν η μελέτη έχει κριθεί και έχει αξιολογηθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου όσον αφορά την πληρότητά της, γι' αυτό και προχώρησε στη διαδικασία της διαβούλευσης. Και θα μπορούσα να πω επιγραμματικά ότι μια τέτοια μονάδα παραγωγής έτοιμης πυροδέματος έχει ουσιαστικά τρεις κατηγορίες εκδόσεων. Σε όλο το πλανήτη, δηλαδή όπου λειτουργούν τέτοιες μονάδες, αντιμετωπίζουν τρεις κατηγορίες, βασικά τρεις κατηγορίες εκδόσεων. Η πρώτη είναι η διασπορά σκόνης. Η διασπορά σκόνης, η οποία προκύπτει προφανώς από την πλατεία στην οποία αποκτήθηκαν τα αλανή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία και κατά πολύ μικρότερο ποσοστό από τα απάρια φόρτωση των αλανών στον αναμνηθήρα και από τα σκελόπη του τσιμέντου. Η δεύτερη περίπτωση είναι η εκπομπή θορύβου, κυρίως από τον αναμνηθήρα ο οποίος δουλεύει για να κάνει την παρτίδα του Δήμου Σκυροδεμάτος που θα φορτωθεί στη Βαρένα, τα λέω πιο απλά μπορώ για να είναι κατανοητά. Και η τρίτη επίπτωση είναι πρακτικά η οπτική όχληση. Μια τέτοια μονάδα, λόγω του ότι αναγκαστικά έχει ψηλές υποδομές, έχει ψηλό αποδίδευσης τσιμέντου, είναι μια μονάδα η οποία φαίνεται από απόσταση. Για όλες αυτές τις επιπτώσεις λοιπόν υπάρχει ένα πακέτο μέτρων, κάποια είναι προληπτικά και κάποια είναι επαναστατικά, τα οποία ουσιαστικά λαμβάνονται υπόψη και εφαρμόζονται ώστε να βοηθούν οι επιπτώσεις στο φυσικό, στο ανθρωπογενές και στο πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής της εγκατάστασης. Μπορώ επιγραμματικά να πω ότι ας πούμε στα σιλό του τσιμέντου, στην κορυφή του έχει ένα φίλτρο. Αυτό το φίλτρο συγκρατεί τη σκόνη που είναι πάνω από το τσιμέντο, έτσι ώστε να μην διαφύγει στο περιβάλλον, αλλά τη φόρτω στο τσιμέντο στα σκύλα. Οι μονάδε αυτέ κατά κανόνα διαβρέχονται, δηλαδή υπάρχει σύστημα διαδοχή των πλατιών όπου εναποδίδονται τα ανήλικα, έτσι ώστε ειδικά τι ημέρε που υπάρχει ισχυρή πνοή ανέμων να μην έχουμε διαφυγή σκόνη. Και όλα τα μηχανήματα τα οποία είναι θορυβογόνα τοποθετούνται σε αντικατασταλτικέ βάσει. Και υπάρχει δυνατότητα σε περίπτωση που εντοπίσουμε εκπομπή θορύβου σε κοντινό αποδέχτη να μπουν κλασικά υποπεδάλματα όπως αυτά που βλέπετε να τοποθετούνται και στις εθνικές οδούς για να αποφύγουμε τη διασπορά θορύβου σε παρόμοιες εκτάσεις. Για την οπτική όχληση τώρα τα πράγματα που μπορείς να κάνεις είναι περιορισμένα, το καταλαβαίνετε. Φυτεύσεις περιμερικές,
και αναγκαστικά τα σιλό βάφονται σε γήινα φυσικά χρώματα, έτσι ώστε να μην δημιουργούν ένταση στην οπτική, σε αυτό που αποκομίζει ο παρατηρητής βλέποντας τα μακριά. Όλα αυτά περιγράφονται στη μελέτη. Η μελέτη ουσιαστικά περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και διαχείρισης, όπως λέγεται. Δηλαδή, θα λαμβάνονται μετρήσεις σκόνης, θορύβου, εκπομπής καυσαερίων αερίων και θα αποτιμάται ποια είναι η συμπεριφορά της μονάδας σε σχέση με το τοπικό περιβάλλον γύρω-γύρω, έτσι ώστε να μπορούμε να εκτιμήσουμε αν αυτά τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει είναι επαρκή ή χρειάζεται να παρέχουμε και να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη ένταση για να αναστείλουμε τις εκδόσεις. Αυτό προβλέπει η νομοθεσία, αυτό κάνουμε και αυτό προβλέψαμε και εμείς την μελέτη. Να καταλήξω λέγοντας ότι όλη αυτή η διαδικασία η οποία έχουμε συνηθίσει να λέγεται διαδικασία περιβαλλοντικής αντιοδότησης και όταν θα πάμε να λέγεται διαδικασία περιβαλλοντικού δεσμεύσεων. Δηλαδή, μια επιχείρηση η οποία καταθέτει την περιβαλλοντική της μελέτη ουσιαστικά ζητάει από την αντιοδότουσα αρχή να της επιβάλλει δεσμεύσεις. Να της επιβάλλει όρους τους οποίους πρέπει να τηρεί. Σε περίπτωση που δεν τη στηρίζει, προφανώς υπάρχουν οι προγραμμόμενες από τον νόμο κύρωσης. Άρα, αυτό που ζητάμε εδώ σήμερα είναι να ενημερώσουμε καταρχάς το πολυπληθές ακροατήριο του Αυρίου για το τι ακριβώς αφορά αυτή η ομάδα, να λύσουμε απορίες που τυχόν υπάρχουν και να δεχτούμε ότι προφανώς όποιες δεσμεύσεις πρέπει να λυθούν έτσι ώστε η μονάδα να μην οφείλει, αυτές θα λυθούν. Να προσπάθησα να είμαι σύντομος για να γίνει διάλογος. Λοιπόν, παρακαλώ, ερώτησεις. Θέλει κάποιος να κάνει ερώτηση στον Τελέσκο. Έχω μπερδευτεί λιγάκι. Όχι, δεν θα σας στείλω. Κάποιος παρακολουθεί, κάτσε. Όχι, να ξεπερδέψετε. Παρακαλώ, από το σώμα. Σας είπα τον κανονισμό, δεν θα τον παραβιάσει κανείς. Τον κανονισμό δεν είπατε ότι θα μιλήσει κάποιος για ενημέρωση. Είπατε ότι θα μιλήσουν οι αρχικοί των παρατάξεων. Σας είπα, αυτό άκουσα και εγώ. Παρακαλώ, κάθεστε. Αυτό άκουσα και εγώ. Αλλιώς θα ρωτήσεις, έχουμε. Παρακαλώ, κάθεστε. Λοιπόν, ποιος από το σώμα θέλει να κάνει κάποια ερώτηση στον εκπρόσωπο τέλεια. Σήμερα, κύριε μου, δεν ξέρω τι σας γνωρίζω, επιτρέψτε μου. Σήμερα συζητάμε ένα αίτημα το οποίο υπέβαλε η εταιρεία Παρμάσα Πέσκο. Άρα λοιπόν εκείνο το αίτημα θα πρέπει να αναλυθεί στην αρχή του Συμβουλίου. Στη συνέχεια, μιλάνε για την εμφάνιση και όλα σχετικά. Αν κάποιος από εσάς εκφράζει αυτή τη διάποψη, σίγουρα θα ακουστεί και αυτός. Ένας εκπρόσωπος, τον οποίο παρότι δεν προβλέπεται από τη διαδικασία, θα το κάνουμε και αυτό. Να ξέρετε ότι αυτός ο οποίος μιλάει είναι ο ετός, ο οποίος εκθέτει την αίτησή του και στη συνέχεια δέχεται τις ερωτήσεις από εμάς. Είναι μια δημοσιογραφική δημοκρατία, θα μπορέσετε να τοποθετηθείτε να είναι να κάνετε μία μόνο τοποθέτηση στο κοινό. Ο καθένας από το κοινό, όλοι αν θέλετε. Όχι μόνο την τριλογία και όχι την διάδοση. Παρακαλώ από το σώμα, αν θέλει κάποιες ερώτησεις, είναι να αποδεσμεύσουμε τον εκπρόσωπο της εταιρείας. Παρακαλώ. Επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα, θα ήταν καλό να ακούσουμε όλες τις πλευρές. Πριν τοποθετήσουμε ερωτήσεις εμείς, θα ήταν καλό να ακούσουμε όλες τις πλευρές διαχωριστού, έτσι ώστε να μπορέσουμε οι ερωτήσεις μας να είναι ίσως και περισσότερες να προκύψουν από αυτές που τα κάναμε τώρα. Ωραία. Άρα λοιπόν, να συμπληρώσω το κάνω. Εμείς πραγματικά θέλουμε να ενημερωθούμε να δούμε ακριβώς γιατί είναι μονάδα η οποία μας φέρει την υποδείξη μας. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, αλλά και κυρίως να ξέρουμε το προτέρα πριν εμείς τοποθετηθούμε και ενισχύσουμε. Γι' αυτό σας είπα, λέει, της δημοτικής αρχής, της νομικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας. Θέλει να πάει και την έδωνα. Ναι. Αν υπάρχει ερώτηση στον εκπρόσωπο θέμα. Το θέμα του εξωτερικού θέλει την εισήγηση δικιάς, μια πορεία. Η εισήγηση δικιάς θα πει στο τέλος της εισήγησης. Είναι θέμα το οποίο θα δούμε. Παρακαλώ, δεν έχουμε κάτι άλλο, κύριε Καπάκη. Υπάρχει έτοιμα από εταιρεία. Όχι, κύριε Αδάμη. Η νομοδότηση υπάρχει για τον τέλο. Παρακαλώ, κύριε Αδάμη, αυτό θα σα ευχαριστώ. Σα παρακαλώ, δεν κάνω διάλογο. Δεν κάνω διάλογο με κανέναν σα. Παρακαλώ. Αν δεν έχετε καταλάβει τι συζητάμε εδώ, δεν μπορώ να το πείσω. Το θέμα της συζήτησης είναι χρονομοδότηση. Παρακαλώ, δεν θα κάνω διάλογο. Το θέμα της συζήτησης θα είναι πολύ αυστηρό για να μπορέσουμε να τελειώσουμε κάποτε. Δεν θα γίνει ούτε λαϊκό δικαστήριο ούτε καφενείο εδώ. Λοιπόν, αυτό το οποίο συζητάμε κατεβάστε το κέντρο σας δίπλα στο σχολείο. Θα γίνει τον κύριο Αδάμη να μιλήσει πρώτα ο κύριος Αδάμης. Κατεβάστε το κέντρο. Λοιπόν,
Αυτό το οποίο συζητάμε είναι η γνωμοδότηση του Συμβουλίου του Δήμου Άνδρου για την ελέγχη των αντικειμενικών γνώσεων. Τη γνωμοδότηση θα προκύψει από την πληροφορία. Δεν θα πούμε γνωμοδοτούμε τώρα και τελείω δεν σα καλέσαμε. Αν είχαμε γνωμοδοτήσει, δεν θα χρειάζεται να κάνουμε το Συμβουλίο. Αυτό ακριβώ είπατε και αυτό σα λέω ξανά το θέμα. Παρακαλώ, κύριε Αδάμη, την ερώτησή σα. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Αναφέρεται σε τρεις παράγοντες ο κύριος Δονάς που μπορούν να σηκώνουν θεραπεία. Ένας από αυτούς είναι η κορύπανση. Τι εννοεί δηλαδή, ότι θα γίνει να περιφραστεί όλο το οικόπεδο γύρω-γύρω στο ύψος του Σιλό με τυχείο η κορύπανση, πώς το λένε, ομόνωσης. Παραπέταλμα θα πει δηλαδή γύρω-γύρω, στο ύψος του Σιλό. Παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε, προηγήστε από όλους τους άλλους, οπότε θα επειδή προφανώς ούτε ο Δημοτικός Συμβουλίου ούτε ο Κρατήριο έχει διαβάσει την περιβαλλοντική, γιατί είναι μια αρκετά αγώδη, είναι καλό μέσα από τις... Ξέρω την κυρία Δασούλα που είναι διαβαστήρια και την κυρία Λάμπη. Τους δύο διαβαστήρους, ο Κάρος Νάκη. Λοιπόν, γιατί πρέπει να έχετε την ικανότητα. Πιθανόν να τη θητεία σα στο κρατήριο του Συνήθου, να είναι ένα από τα θητεία τη διαβάση. Δεν θα κάνουμε μια ανάγκη να παραμείνει. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Αδάμη, τι αυτό το δείχνω. Αυτό που δεν ήθελα να προσθέσω είναι μέσα καλό και μέσα τη ερωτήση, αν τι ανοίξουμε στο κοινό, να βγουν απορίε που έχει ο κόσμο για να μπορέσει να γίνει γνωστή τι περιλαμβάνει η περιβαλλοντική. Μία ερώτηση που δεν ήθελα να κάνω εγώ στι οφλούσε έχει να κάνει με το πληροφοριακό. Θα ήθελα να μας διευκρινίσετε την πρόσβαση και τον εκτιμόμενο αριθμό αυτοκινήτων ανά ημέρα όταν θα είναι σε μια full λειτουργία αυτή η κατάσταση. Και παρακαλώ το κοινό ό,τι απορίες έχει να τις κάνει για να μπορέσει να διευκρινίσουμε τον κόσμο και αυτός που εγκαμβάνει είναι το κοινό. Παρακαλώ κράτα κράτη. Παρακαλώ κράτα κράτη. Άλλος από το Συμβούλιο. Κύριε Μαμάκη, παρακαλώ και τον Ρογιάνο. Επιτρέψτε μια κριτική επί της διαδικασίας, διότι η διαδικασία που επιβάλλεται είναι θυμωτική. Παρακαλώ, 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 παρακαλώ. Συγγνώμη, εδώ έχει έρθει κόσμο για να ακούσει αυτό που πέρα με όλοι. Παρακαλώ, το άρθρο 4. Δεν αυτό που ξέρετε, κρετάμε στον αέρα μας πει μόνο και κάνετε. Άρθρο 4. Το άρθρο 4 που καλωσορίζουμε το Συμβουλίο. Ερώτηση. Έχετε να κάνετε ερώτηση, πήρε ξεραμένη σαν το τρικαμάκι. Επειδή στη σελίδα 1-3 η μελέτη αναφέρεται στο εξής. Η θέση εγκατάστασης είναι ότι είναι συμβατή με το οριζόμενο στο ΦΕΚ 2-9-11. Είναι η ζώνη της άνθρωπου, έτσι. Σύμφωνα με την υπαριθμό 4-14 βεβαίωση χρήσεων εγχής του τμήματος δόμησης του Δήμου Άνδρου. Άρα λοιπόν η μελέτη αναφέρεται σε μία βεβαίωση πάνω στην οποία προχώρησε όλη τη διαδικασία. Επειδή ο κύριος Πρόεδρος είπε πριν ότι αυτά που πρόκειται να λυθούν στα δικαστήρια δεν μας αφορούν σήμερα. Δεν ξέρω πώς πραγματικά διανοείται η ίδια, αλλά εδώ εγώ μιλάω καθαρά για αυτά τα οποία περιλαμβάνονται μέσα στη μελέτη. Και επειδή εδώ υπάρχει μία βεβαίωση χρήσεων γης που έχει δοθεί στο παρελθόν και θα σου πω αμέσως 6/7/2017 όπου εμείς κάποιοι κάτοικοι που διαφωνήσαμε με αυτή τη χορήγηση έκκληση εγκατάστασης κάναμε αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό συνέβη πέρσι 13 Νοεμβρίου για κάποιους που ενδεχομένως το ξέρουν. 46 κάτοικοι καταθέσαμε αυτή την αίτηση ακύρωσης. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι μόνο το θέμα ότι είναι πολύ σοβαρότερο, διότι εδώ είναι, θα σας πω αμέσως, διότι με βάση αυτή τη βεβαίωση χρήσης γης,
Από εκεί και κάτω προχώρησε και μια πολιτική σύγκριση αντικατάσταση, η οποία δόθηκε το τμήμα βιομηχανία τη περιφέρεια, όπω γνωρίζουν όλοι οι περισσότεροι. Άρα λοιπόν, το θέμα δεν είναι μόνο αν είναι η σκόνη πολύ λίγη, το θέμα είναι και επίσης κατά πόσο υπάρχει, δεν παραβιάζει την νομοθεσία αυτή καθ' αυτή η μελέτη. Αυτή είναι η ερώτηση. Να απαντήσω λίγο στην πρώτη ερώτηση που υπέθη. Με ρωτήσατε εάν θα σηκώσουμε ένα πέτασμα 15 μέτρα ψηλό για να καλύψουμε το ψηλό. Τα πετάσματα τοποθετούνται εύρωστε των πηγών εκπομπής φύγου. Το ψηλό δεν παράγει μόνο. Παράγει τώρα παραμυθίες. Αν επιτεθεί λοιπόν να μπει πέτασμα, θα χρειαστεί να μπει μπροστά στον αναμυθία. Ο οποίος δεν βρίσκεται στα 15 μέτρα ψηλό. Βρίσκεται στο 1,5 πήγο. Άρα είναι ένα σηματό ύψος το οποίο θα είναι χαμηλότερο της περιοχής μας. Νομίζω κάλυψα την ερώτησή σας. Ξαναλέω, πετάσματα τοποθετούνται εύρωστε μπροστά από τις πηγές που εκπέμπουν θόρυβο και όχι παντού γύρω στο περιβάλλον. Η δεύτερη ερώτηση του κ. Δημάρχου είχε να κάνει με το πόσα οχήματα θα εξυπηρετούν τη μονάδα. Και η πρόσβαση. Μια τέτοια μονάδα ουσιαστικά χρήση τροφοδοσίας από πρώτες ύλες, οι οποίες πρώτες ύλες είναι αδρανή υλικά και τσιμέντο σε σκόνη και νερό φυσικά. Και το τελικό της προϊόν είναι το έτοιμο σκυρόμα. Ο ρυθμός με τον οποίο έρχονται υλικά για την τροφοδοσία της μονάδας έχουν να κάνουν πρώτον με την ικανότητα αποθηκεύσης των υλικών αυτών στα αμπάρια, στις αποθήκες της μονάδας. Και δεύτερον, έχουν να κάνουν με τη ζήτηση. Επειδή δεν μπορώ να γνωρίζω καλύτερα, αυτή την απάντηση θα πρέπει να σας δώσει ο κύριος Βαλμάς, που έχει εικόνα πώς λειτουργεί η μονάδα του Ζαγανιάρη, που έχει δεδομένα δηλαδή στο πικ της μονάδας, με τι ρυθμό φέρνει υλικά και με τι ρυθμό διώχνει παρέλαση. Θα μπορούσαμε τώρα να μην πω κάτι ανακριβές, να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Βαλμά να απαντήσει ακριβώς πόσα οχήματα, πόσες βαρέλες, πόσα φορτηγά. Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση που έκανε η κυρία Μαμάγια, συγκράτησε κατά το όνομά της. Στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, συλλέγονται νομοδοτήσεις. Άρα, και βεβαιώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, εκδόθηκε βεβαίωση εξυγής από την οικία υπηρεσία απόβησης, εκδόθηκε η έκκληση εγκατάστασης από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Εκδόθηκαν και άλλες διοικητικές πράξεις, εκδόθηκε ας πούμε άδεια χρήσης σύνδεσης. Γιατί να μπορεί να τροφοδοτεί τη μονάδα με νερό. Όλες αυτές, για όλες αυτές τις ανομικές διοικητικές πράξεις, έχει δικαίωμα να προσφύγει οποιοδήποτε πολίτης. Μέχρι όμως να καταπέσουν, αυτές είναι ενισχύοι. Άρα ο μελετητής, εγώ δηλαδή προκειμένου, ή οποιοδήποτε άλλο στη θέση, ο οποίος οφείλει να κάνει μια μελέτη, πρέπει να λάβει υπόψη του αυτές τις ισχύουσες διοικητικές πράξεις. Δεν μπορεί να κάνει ότι δεν τις ξέρει, ότι δεν τις βλέπει ή επειδή προσέφηκε κάποιος να τις αγνοήσει. Συνεπώς, η περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι μια διακριτή διαδικασία. Προχωράει. Πιστέψτε με, γνωρίζει πάρα πολύ καλά η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου που είναι ο φορέας που διακινεί τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ότι υπάρχει προσφυγή στο ΣΕΤ. Αυτό δεν πουλεί τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθόλου. Αν αύριο οι προσφεύγοντες κερδίσουν στο ΣΤΕ, τότε προφανώς θα καταπέσει και η περιβαλλοντική διαδικασία της μονάδας, διότι αν βγει άκυρη η βεβαίωση της εισηγής και δεν μπορούσε να κατασταθεί η μονάδα εκεί, προφανώς δεν υπάρχουν και περιβαλλοντικοί όροι για το κυβέρνηση. Σας το λέω επειδή ως περιβαλλοντολόγος έχω κάτσει και στην πλευρά των προσφεύγοντα αρκετές φορές. Δεν είμαι μόνο δηλαδή την πλευρά του επενδυτή, αλλά έχω προσφύγει και εγώ. Για τα ευρωπαϊκά πάγκα που μας απασχολούν, εγώ είμαι από την άξο, ζω στην άξο. Είμαι στους προσφεύγοντες κατά των ελληνικών τυποπελούς μου, το ξέρετε δηλαδή. Συνεπώς, ξέρω πάρα πολύ καλά ποια είναι η διαδικασία και τι σημαίνει προσφυγή, τι σημαίνει αίτηση και ακύρωση του σωστά για την ευθύνη ορολογία και πότε καταπίπτει μια απόφαση. Προς το παρόν, αυτές οι αποφάσεις είναι κανονικά ενισχύσεις. Ωραία. Έκανε δίκιο σε αυτό κάτω από την διεθνή πράξη. Πάλι να εισύνουμε την ανάγκη τη ψυχή να αρχίσει ω άλλη ερώτηση, παρακαλώ, κύριε. Να απαντήσει κάτι πρόσβαση. Τι πρόσβαση είναι μαζί. Ρώτησε ο Μιχάλης. Δεν είναι πρόσβαση. Πρόσβαση. Μας είπε, θα απαντήσει ο κύριος Βαλμάς. Όχι, πρόσβαση είναι πρόσβαση γιατί η πρόσβαση μελετάται στην.
Στην Ιταλία δεν υπάρχει ξένα. Έχει δρόμο. Μισό λεπτό. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει υποβληθεί με βάση τα περιεχόμενα που πρέπει να περιλαμβάνει μια τέτοια μελέτη κατηγορίας εφαρμογή. Στα περιεχόμενα μια μελέτη εφαρμογή δεν προβλέπεται η υποχρέωση υποβολή κυκλοφορική μελέτη για μονάδα εκείνου του ερευνητή. Αν ήταν υποβληθική μια τέτοια μελέτη, να σα τα σημειώσω. Δεν απαιτείται. Άρα θα ενεργεί διαφορετικά την ημέρα που υπολογίζω θα περνάνε, θα πρέπει να μπροστά από τα μαγαζιά μέσα στην παραλία. Όχι, θα δείτε. Πού θα περνάνε. Σα απαντώ λίγο. Καταρχά, είπατε ότι δεν υπάρχει κυκλοφορική μελέτη και απάντησα σε αυτό νομίζω ακριβώ. Έτσι. Δεν είναι απαιτητό ότι υπάρχει. Κατά δεύτερον, αν είδατε και στη φωτογραφική τεκμηρίωση, στο κεφάλαιο 14 τη μελέτη, περιγράφουμε πρόσβαση από τον περιμετρικό δρόμο Γαβρίου Ανωγαβρίου και είσοδο από το χωματόδρομο, ο οποίος υπάρχει μετά ακριβώς από το σφαγείο. Αυτό ακριβώς, αυτή ακριβώς η επιλογή έγινε ώστε να μην χρησιμοποιούμε τον εσωτερικό δρόμο του Γαβρίου με τα φορτικά οχήματα για να μην επιβαρύνουμε το Γαβρίο. Το Γαβρίο είναι εδώ, δεν απαιτεί. Να μην επιβαρύνουμε τον οικισμό εσωτερικά, δηλαδή. Με οποίους το ποτάμι δεν θα γίνει. Μισό λεπτό, ξεκαθαρίσουμε και ποιος είναι ο δρόμος. Αλλά πριν κάνω και εγώ δύο ερωτήσεις, θα ήθελα να πω το εξής. Ότι είπε η κυρία Μαμάη, η Χασούλα, ότι ο Δήμος και μάλιστα ο Δήμαρχος το ζήτησε σε την ημερομηνία επισταμένα να την ακούσει, προφανώς επειδή έγινε το 2017. Είπε ότι πήρε από το Δήμο έγκριση εγκατάστασης. Αυτό δεν είναι αληθές. Από το Δήμο, ο Δήμος εξέδωσε μέσω της υπηρεσίας της αρμόδιας που έχει ο Δήμος, την Πολωνία, την υπηρεσία δόμησης, εξέδωσε μια βεβαίωση χρήσης γης ότι δεν απαγορεύεται εκεί η βιομηχανική χρήση βάσει της ισχύρωσης νομοθεσίας. Από εκεί πέρα η άδεια εγκατάστασης δεν δίνεται από το Δήμο, δίνεται από την περιφέρεια. Τη βιομηχανική είπε σε έγκριση εγκατάστασης. Χορηγήθηκε με την εγκατάστασης. Διότι, εντάξει, ας μην κάνουμε διάλογο. Διότι δεν έλεγε πουθενά ο Δήμος ότι υπάρχει καθορισμένη βιομηχανική ζώνη. Κάτι που το έλεγε η υπηρεσία της περιφέρειας. Ο Δήμος έδωσε μόνο μία βεβαίωση χρήσης γης που πρέπει να το κάνει, είναι υποχρεωμένος να το κάνει σε κάθε έναν πολίτη που ζητάει για ένα υπόπεδό του τι μπορεί εκεί πέρα, τι θα μπορούσε εκεί πέρα να φτιάξει. Από εκεί και πέρα είναι άλλες οι διαδικασίες που θα βεβαιώσουν ή θα εγκρίνουν κάποια κατάσταση μιας οπλούς δραστηριότητας. Εγώ θα ήθελα λίγο, διάβασα λίγο την μελέτη, γιατί την έχουμε στα χέρια μας, εγώ δηλαδή 4 μέρες. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, πριν 2 μέρες, Γιάννη, είδα ότι έχεις βάλει link, όλη την έψαχνα να την βρω και το είχες κάνει εδώ και 4 μέρες εσύ. Εγώ όπως το είδα πριν 2 μέρες, το link που είχες βάλει και πραγματικά μπράβο. Όσο μπόρεσα, είδα κάποια πράγματα. Θα ήθελα, μάλιστα μου έκανε εντύπωση, θα τα πει αυτά και κάποιος συνάδελφος, για τα ουδέτερα, τα θετικά και τα θετικά σημεία όλης αυτής της μελέτης που έχετε. Εγώ θα επιμείνω λίγο σε αυτό που είπε και ο Δήμαρχος και κάποιοι άλλοι από το κοινό για την πρόσβαση. Γιατί πραγματικά, αν υπάρχει θέμα με την πρόσβαση, τότε θα έχουμε θέμα γενικότερα, πιστεύω. Όπως επίσης και για το όριο τον οικισμό. Για τα όρια από τον οικισμό της οχλούς δραστηριότητας. Αυτή είναι η δική μου ερώτηση. Αλλά και πάλι θα πω, Πρόεδρε, γιατί έτσι αναγκάζεται ο μελετητής συνέχεια σε κάποιον να απαντάει. Να ακούγαμε όλους, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. Συγγνώμη που το λέω. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις για κάποιον που θα μιλήσει από το κοινό. Να τελειώσουμε κάποιον. Να τελειώσουμε κάποιον. Εσύ διευθύνεις κάτι, εγώ είπα απλά τη γνώμη μου. Ολοκληρώνω τις ερωτήσεις σας τώρα. Ανοίξω το πρόγραμμα σας τώρα. Και ολοκληρώνω τις ερωτήσεις σας τώρα. Δεν θα ξαναρωτήσετε. Ναι.
Γιατί αλλιώς θα ρωτάμε. Επειδή για κακή μου τύχη έτυχε να είμαι στην ομάδα των προσωπικών των πέρσι, κατά τη διοικητική πράξη χορήγηση έκθεση κατάσταση στην επιχείρηση, πέρσι έγινε μια χορήγηση έκθεση κατάσταση για μια μονάδα που πρόκειται να γίνει τέλος πάντων ορθοσυλλό. Τώρα διαβάζω μέσα στη μελέτη ότι η μονάδα αυτή είναι κινητή. Και έχω μπερδευτεί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μια κινητή μονάδα, ας πούμε, εγκαθίστηκε για να εξυπηρετήσει ένα συγκεκριμένο έργο. Έτσι, ρωτώντας, αυτό μου είπαν. Επιτόπου στο έργο και όχι αλλού, και δεν έχει ανάγκη από μόνιμες υποδομές. Δηλαδή, γεώτρηση, μόνιμες δεξαμενές από πετών, αφού είναι κινητή. Μόλις τελειώσει το έργο, ο εργολάβος το αποσύρει. Η άδεια δόμησης για νομοποίηση περίπλευση τη διαμόρφωση εδάφου για κατάσταση κινητής μονάδας δεν έχει σχέση με την ολοκληρωμένη κατασκευή. Διότι τα δύο κινητά, ας πούμε, σιλό, κατασκευάστηκαν σταθερά. Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, πώς, ενώ το περιβάλλον είναι για σταθερή μονάδα, ας το πούμε, τελικά περιγράφεται μέσα στο κινητή. Αυτό δηλαδή είναι μια πραγματική απορία. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους τους παρευρισκόμενους. Προκειμένου να βοηθήσω το ακροατήριο και κατ' επέκταση να λυθεί και μια δική μου απορία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ξηρόδεμο, στην παράγραφο 5.2.3.3 της ΒΕ αναφέρεται «Στην περιοχή μελέτης και πλησίων του κυπέδου κατάστασης της μονάδας εντοπίζεται ρέμα παροδικής ροής με την ονομασία Ξηροπόταμος, το οποίο έχει οριοθετηθεί τμηματικά με μέρημνα παρόχιου λιώτη σε απόσταση 320 μέτρων στα κατάδη της υπόψης μονάδας παραγωγής έγινου σφυροδέματος». Και σας θέτω τώρα και έχω την εξής απορία. Συμφώνως του εδαφείου 37 της παραγράφου Α, του άρθρου 4, του προεδρικού διατάγματος 19-10-2011, με το οποίο εγκρίθηκε η ζωή άνδρου, δεν επιτρέπεται η διαμόρφωση και μετατροπή ρεμάτων σε οδούς κάθε κατηγορίας, καθώς και κατά οποιοδήποτε τρόπο κατασκευή ή αλλιώς της φυσικής μορφής των ρεμάτων. Ευχαριστώ. Εδώ έχει γενοτεί μια άδεια κατάσταση, όπως γνωρίζετε, σε μια περιοχή η οποία σύμφωνα με την μελέτη ορίζεται εντός κατορισμένης βιομηχανικής ζώνης. Σύμφωνα με αυτό, ότι είναι βιομηχανική ζώνη εκεί πέρα. Και αν δεν είναι βιομηχανική ζώνη, πώς μπορεί μια τέτοια μονάδα να προχωρήσει και να λειτουργήσει, επειδή έγινε κάτι το οποίο ενδεχόμενα να ήταν και κακή ερμηνεία της δίκησης. Κύριε Ζωνά, απαντήστε για να πραγματικά υποσχεθείτε σε δημοσιακά τα ερωτήματα. Με ερωτήματα για το ρεύμα, το οποίο είναι σημαντικά, και το ερώτημα για τη βιομηχανική ζώνη, δύο, και το ερώτημα της κυρίας Νομάη, αν πρέπει να είναι σταθερή η κοινωνική, να το χρήσω εγώ. Τρία ερωτήματα αν θυμάμαι καλά και διαβαστούμε. Το ένα είναι για το ποτάμι, το ζωοπόθαμο. Το άλλο είναι για τον μυαλική ζώνη για την Ελλήνη. Και το τρίτο είναι αν είναι κινητή ή ακίνητη μονάδα και πώς μια ακίνητη μονάδα του παρελθόντος είναι το κινητή τότε. Και απόσταση από το ρυθμισμό. Και απόσταση από το ρυθμισμό. Λοιπόν, θα σας ξεκινήσω από την ερώτηση περί αποστάσεως. Στην περιοχή μας έχουμε τρεις συνδυασμούς. Έχουμε το γάβριο, το άλλο γάβριο και το κουμάρι. Ο οριοθετημένος με βάση τις αποφάσεις της διοίκησης, έτσι όπως προβλέπεται να υπάρχει ο οριοθετής οικισμού, είναι μόνο οικισμός του γαβρίου. Οι οικισμοί άλλο γάβριο και το κουμάρι, σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία του τοποδέλου, είναι οριοθετημένοι. Η απόσταση που έχει το μισθωμένο γήπεδο του Βαλμάς ΑΕ από το πλησιέστερο σε αυτό όριο του γαβρίου είναι 525 μέτρα. Υπάρχει δηλαδή απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων και μάλιστα δεν μιλάω από το σημείο εντός του κυπέδου που έχουν μπει οι κρίσιμες εγκαταστάσεις ή οχλούσες, αλλά το πλησιέστερο όριο του κυπέδου του μισθωμένου χώρου προς το όριο του οικισμού. Τώρα, οι άλλοι δύο οικισμοί είναι μη οριοθετημένοι. Τι σημαίνει αυτό? Δυστυχώς η ελληνική διοίκηση δεν είναι και στην άξονα μα και τους οικισμούς, πρώτο 23, κάποιος εξ αυτών και παραδοσιακός, μη οριοθετημένος. Πώς λοιπόν θα δεις ποια ήταν η απόσταση σε μια τέτοια περίπτωση που πρέπει να τηρήσει μια μονάδα ώστε να έχει την εξασφάλιση ότι δεν προκαλεί οχλήσεις στον οικισμό αυτό? Ο μόνος τρόπος, η μόνη πρόνοια που μπορούμε να βρούμε οριζοντίως διαρδεύοντας την
νομοθεσία και τα χωροταξικά σχέδια, ειδικά και τοπικά, βρίσκεται στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο της Ανώνυμης Προσφυγικής Ενέργειας. Εκεί, ο νομοθέτης το 2008 προσπάθησε για να μπορέσει να βοηθήσει την κατάσταση για έναν γεννητριό. Και είπε το εξής: στην περίπτωση που έχουμε έναν ίδιο επιθετικό ενοικισμό, για να δούμε ποια πρέπει να είναι η απόσταση που δεν πρέπει να τηρεί η αναμογεννήτρια από τον οικισμό αυτό, κάνουμε το εξής. Εντοπίζουμε το συνεκτικό του τμήμα. Το κέντρο. Σίγουρα σε έναν οικισμό υπάρχει ένα κέντρο. Είναι η πλατεία, είναι η εκκλησία, είναι το σχολείο. Σε αυτό το σημείο βάζουμε το κέντρο του οικισμού, απλώνουμε ένα κύκλο ακτίνας 500 μέτρων, που αυτό ο κύκλο ουσιαστικά παίζει το ρόλο του ορίου του οικισμού. Και μετά, η όποια απόσταση πρέπει να τηρείται από το όριο του οικισμού, μετά από αυτή την ανάγκη. Από το κύμα. Σήμερα λοιπόν η απόσταση που έχει το πλησιέστερο όριο, σημείο του ορίου του γηπέδου που έχει μισθώσει η Παλμάς ΑΕ από την εκκλησία στο Ανωάβριο είναι 1750 κάτι μέρες. Δεν βοηθάει, αλλά αυτό ακριβώς έχουμε εκτιμήσει εμείς. Εδώ είμαστε. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια λάθος εκτίμηση, είναι μας την υποδείξη για να διαφράσουμε. Παρακαλώ, όχι. Παρακαλώ, όχι. Διαρκώ, δεν μπορείτε και άμα είναι πολύ διαρκώ. Και πώς θα απαντήσουμε. Δεν θα απαντήσει το τοποθέτηση μας. Ό,τι διαφορά έχει από τις απαντήσεις, δεν γίνεται διάλογος να το ρωτήσουμε. Το λέει ρηχτά, ρηχτά από το άρθρο 4, ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων χωρίς διάλογο. Με τη δυνατότητα και υποχρέωση των κοινωνικών και των αντιδημάτων να επιβαρωθεί στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός μηνός. Άρα λοιπόν, δεν θα γίνει διάλογο. Στη συνέχεια, στο απαντή σα, θα πείτε πού διαφωνείτε με τον άνθρωπο και πού είναι οι εκκλησίες και πόσο μένει η εκκλησία και πόσο μένει το κουμπάρι και πόσο μένει το νομάδιο και αν δημιουργήσεις και θα κρυφθεί από το σώμα και αν δημιουργήσεις την εμπορία. Νομίζω ότι πρέπει να απαντήσω όλο αυτό. Ωραία, απαντήσει. Για το ξηροκόδο. Για το κινητό. Ναι, για το κινητό να απαντήσω. Για το ξηροκόδο. Δεν είναι τρεγότα. Έτσι είναι το όνομά του. Ο μεγάλο όνομα είναι. Απαντήστε μας λοιπόν για το μεγάλο ρεύμα. Έτσι λέει. Ριάκι, Ριάκι. Παρακαλώ. Έτσι όλο. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κάτσε Ριάκι. Έχει όλο το χρόνο να νό. Ναι. Έχει νερό το καλοκαίρι. Άρα είναι ποταμός. Έχει νερό το καλοκαίρι. Ας το τέλος πάντων παρακαλώ. Θα τα πείτε όλα το πρωτήσιο σε μια πρόσωπη. Το συγκεκριμένο θέμα είναι οριοθετημένο μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται για την πνευματική του οριοθέτηση από με επιστέλλοντα ιδιώτη στα κατάντη, πώς θα το πω πιο απλά, χαμηλότερα προς το δάκρυο από το σημείο που ουσιαστικά έχει μισθώσει ο κ. Βαλμάς. Προβλέπεται λοιπόν η πνευματική οριοθέτηση και στη διαδικασία μια πνευματική οριοθέτηση που προβλέπονται και ένα διευθέτηση των γραμμάτων, διευθέτηση τη ζωή. Τέτοια έργα διευθέτηση μπορούν να είναι σηματοκιβώτια στα πρανή, έτσι ώστε να μην πέφτουν τα πρανή μέσα στο αίμα, μπορούν να είναι και διευθύντα, ο διευθύντα. Έχουμε ο διευθύντα στο συγκεκριμένο ρεύμα κατά. Υπάρχει ο διεύθυντα η οποία συνδέει τι δύο πλευρέ του ρεύματο καμιά 300 μέτρα κάτω από το γήπεδο που έχει μισθώσει η Παλμάς ΑΕ. Αυτή η γήπεδο πώς έγινε. Αυτή η γήπεδο έγινε στο πλαίσιο της πνευματικής οριοθέτησης. Είναι έργο διευθέτησης της ζωής. Είναι άνοδο διέλευση του ρεύματος. Αυτό δεν είναι κάτι παραλόγο. Σε όλα τα ρεύματα για να περάσουμε πρέπει να μεγεθεί. Ήταν ένα παγκοσμιοποιείο και τώρα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν η πρόσβαση στη μονάδα γίνεται με ιρλανδική διάβαση σήμερα. Υπάρχει ένα δρόμο ο οποίο περνάει, καταλαβαίνει την ιρλανδική διάβαση μέσα από το ρεύμα. Και το ορθότερο θα ήταν εκεί να διαμορφωθεί ακριβώ. Να γίνεται μια ελευθερία. Να περιφύγουν ορθότερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια τόσο τα οχήματα που θα εξυπηρετούν τη μονάδα, αλλά όσο και οι διεχόμενοι οδηγοί και κάθε διότι υπάρχει δρομάκι παραπάνω. Έτσι. Σε αυτό είναι δρόμο μα. Από ό,τι μου επιστρέφει ο κ. Βαλμάς,
το σχολείο αυτό εδώ, όπως και ο προηγουμένος της χώρας, κατασκευάστηκε από αυτή την κινητή μονάδα. Δηλαδή, την είχε στημένη εδώ απ' έξω, στα 20 μέτρα. Αυτή η κινητή μονάδα, δηλαδή αυτός ο αναπηρητήρας, αυτά τα μπάρια γραφών, με φόρη τα σκυλό, ήταν εδώ στημένη απ' έξω και έριξε το σκυλόδωμα για το κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς εδώ σήμερα. Παλιότερα, υπήρχε διάκριση στον τρόπο με τον οποίο αδειοδοτούνταν περιβαλλοντικά οι κινητές και οι σταθερές. Συντοπίτης μας εδώ στο Άδριο είχε την κινητή μονάδα. Μαμάκης λέγεται, ήταν πελάτης, μου υπήρξε πελάτης στο παρελθόν. Ο Γιώργος ο Μαμάης Παϊλίδης προσπάθησε να δηλωθήσει κινητή μονάδα. Σήμερα, για τον νομοθέτη, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ κινητής και σταθερής. Η ίδια ακριβώς είναι η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Εμείς λοιπόν λέμε στη μελέτη και γράφουμε ότι είναι κινητή. Γιατί είναι κινητή η μονάδα, διότι ο αναπηρητήρας, όταν θα τελειώσει η λειτουργία της εκεί, θα σηκωθεί και να φύγει. Τα σύλλα τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε μια βάση θα σηκωθούν και να φύγουν. Τα μπάρια των αδανών θα σηκωθούν και να φύγουν. Ή τα κατονομία που υπάρχουν εκτός λατομικών ζωών είναι παράνομα. Άλλη ερώτηση. Απαντώ, αφήστε να απαντήσω όπως εγώ πριν. Έτσι, απαντώ όπως εγώ πριν. Σας λέω λοιπόν ότι ναι, δεν υπάρχει καθορισμένη βιομηχανική ζώνη στη ζωή της άνθρωπος. Κανείς δεν υπάρχει. Το λέει ότι υπάρχει. Επιτρεπόμενη διάλογο. Η βεβαίωση χρήση ευρωβουλής αναφέρει ότι είναι επιτρεπόμενη βιομηχανική χρήση. Και όχι εντός της κατευθυντή. Εντός της κατευθυντή. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει στο στέλνο. Λοιπόν, τέλος θα διακόψουμε και θα φύγουμε. Να πάρει το καλό.
το πήρε τη Θέρμα. Σας δεν σας διαφέρει, είμαστε γειτόνι εμείς. Αν δεν μιλήσουμε εμείς, τι θα μιλήσουμε. Κύριε Μπάλα, κύριε Μπάλα, άκουσε και εμένα. Θα σε βοηθήσουμε. Εμείς είμαστε γειτόνι και εμάς διαφέρει. Γιατί δεν μας αφήνεις να μιλήσουμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα εμείς. Αν διαφέρουμε τα πράγματα. Έχουμε άλλο δικαίωμα εμείς. Θα βοηθήσω λίγο. Όχι, να ακούστηκε στο ερώτημα ζώνη. Ό,τι έπρεπε. Έτσι, ζώνη. Και εγώ διαβάζω χρήση. Για διαφορά. Εδώ τη συγγνώμη τώρα. Όχι, όχι, όχι. Να μα πείτε τα όρια τη. Τα όρια. Η τουριστική ζώνη. Καταρχήν τη γνώμη του τουριστική ζώνη. Θα μπορείτε λίγο. Συγγνώμη, δεν έχουμε να πει έτσι. Κύριε Καπών, είπατε ότι επικαλείστηκατε την καθορισμένη βιομηχανική ζώνη. Όχι! Πριν δεν το είπατε! Ποτέ δεν το είπατε! Ποτέ! Σας απαντώ, κύριε. Αλλά πάμε για πίσω. Υπάρχει θεσμοθετημένη στην ελληνική νομική τάξη η περιοχή οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης. Ποτά. Αυτή είναι τουριστική ζώνη. Όταν δεν έχουμε τουριστική ζώνη, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τουριστικές χρήσεις. Τουριστικές χρήσεις δεν υπάρχουν. Σας ξαναλέω, όπως ορίζονται τουριστικές ζώνες, ορίζονται μηχανικές ζώνες και να το πούμε όταν λέει γραπτός, λέει εντός, τότε δεν είναι ποιο είναι το εκτός. Διαβάζω εντός να αυτορισμένης χρήσης, όχι ζώνη, χρήση και τα όρια. Τα όρια είναι το ζώνη. Λοιπόν, για να καταλάβετε γιατί φωνάζω και γιατί μου χωρίς να φωνάζω, τι έγινε, τι καταλάβατε, γιατί μου. Ο κύριος Καπών έχει μπροστά και να φωνάζει, να κολλήσει γιατί δεν μπορούσε να φωνάζει. Αφήστε να διευθύνουμε τη συζήτηση για να μπορέσουμε να βρούμε μια άκρη. Για να μπορέσουμε να βρούμε πρακτικά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην ξαναμετάξετε από κάτω. Θα σας δώσω το λόγο σε όλους, αυτό είπα. Αλλά δεν τη σειρά σας. Αφού τελειώσουν οι ερωτήσεις, θα τοποθετηθείτε όλοι. Το να ρωτήσουμε επιπλέον τον κύριο Θεωρά, αν είναι ζώνη, αν είναι ένα όνομα της Παναγίας, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει σήμερα ειλικρινά. Όχι, δεν μπορείτε. Αν έχω κάνει λίγο. Τέλος πάντων, επειδή ήταν πάρα πολλά,
Ήθελα να ξέρω αν αυτά τα σημεία είναι κατά εκτίμηση και αυτά τα οδέντα πόση σημασία έχουν, αν θα υπάρξει μεταβολή σε θετικά ή αρνητικά. Είχα πει, ενημέρωση, επειδή ήταν μια διένεξη μεταξύ ζώνης και χρήσης, ποια είναι η διαφορά βιομηχανικής ζώνης με χρήση βιομηχανικής. Και θα ήθελα να καλωσορίσω που για πρώτη φορά συγκαλείται Δημοτικό Συμβούλιο στην περιοχή μας και θα ευχόμουν αυτό να έρθει και συνέχεια στο μέλλον. Τώρα κύριε Θεωνά, σε αυτή την περιοχή έχετε πάει, γιατί μιλάτε για δρόμους πρόσβασης που εγώ έχω αυτοκίνητο γαλλικά και με το ζόρι περνάω. Και από την πάνω μεριά που επικαλείστε δεν περνάει μόνο αμαξιό και τριαξονικό γιατί δεν παίρνει το ποτάμι. Πώς θα διασφαλιστεί αυτή η δίωδος, θα βαζώσουμε το ποτάμι, το ρεύμα. Πώς θα διασταυρώνονται τα αμάξια στον δρόμο τον υπόλοιπο, θα μου πείτε εσύ πώς διασταυρώνεις. Εγώ περνάω μια φορά τη βδομάδα και ακόμα αυτό. Όταν έρθω το γιοταχή, κάνω 30 μέτρα πίσω για να περάσω. Αυτό είναι πολύ βασικό. Αυτό είναι. Ποια άλλα φορά. Με 120 αμάξια θα περνάνε την ημέρα για 320 κυβικά. Επειδή σαν μηχανικός που είναι πρέπει να το ξέρει. 320 κυβικά πλεάδια ξέρει πόσα αυτοκίνητα. Δεν ξέρει το κύριο Βαρμά. Ο κύριο Βαρμά το ξέρει. Το ξέρει ο μηχανικός. Και για τον τρόπο πρόσβασης από το λιμάνι που μιλάμε για πολλές μεταφορές αμοκάλυπων. Εμείς άμα φέρουμε ένα μαχωράκι μια φορά το χρόνο, δημιουργούμε τεράστιο πρόβλημα και έχουμε την καταγραφή του κόσμου. Μια φορά το χρόνο. Για φανταστείτε τώρα αυτή η μονάδα να λειτουργήσει με τα 320 κυβικά την ημέρα, που θέλει 35-70 βαρέλες και 16 τζόρες από κάλικα. Από την πάνω μεριά δεν μπορείς να περάσεις. Όσες φορές έχω επιχειρήσει από τον πάνω δρόμο, υπάρχουν παγκασμένα αυτοκίνητα και μιλάμε στο τηλέφωνο να περιμένουμε ένα στον άλλο μια απόσταση 100 μέτρα για να μην διασταυρωθούμε. Άρα η πρόσβαση θα είναι από κάτω, αναγκαστικά από την παραλία. Εκτός εάν έχει προβλέψει ο κ. Βαλμάς να κάνει περιφερειακούς δρόμους, να κάνει γέφυρες, αυτό κι αλλάζει ο δρόμος. Μιλάμε για τα πραγματικά γεγονότα. Έχουμε ακουστά τον όρο Βιβέ, βιομηχανική περιοχή, Βιβέ της Σύνδου. Αυτή είναι η βιομηχανική περιοχή, αυτή είναι η βιομηχανική ζώνη. Η βιομηχανική περιοχή των Ινοφύτων. Εκεί, στις ΒΠΕ, που είναι καθορισμένη η βιομηχανική ζώνη, δεν απαιτείται να πάει σε έξι κατάστασης με νομοθεσία σήμερα. Πας και την κατάσταση διότι έχει αποδοθεί στη βιομηχανία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι βιομηχανίες τοποθετούνται μόνο μέσα σε ΒΠΕ. Δηλαδή, η εμπειρία σας από τη χώρα όπου δεν έχετε πάθει στο πόδι σας είναι ότι οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις πάγουν μόνο σε καθορισμένες ΒΠΕ. Δεν έχουμε οπουδήποτε στην εκτός και δύο δόμηση βιομηχανίες. Αυτές είναι επιτρεπόμενες βιομηχανικές χρήσεις. Και αυτή είναι η διαφορά. Όχι, δεν μην πλέγετε την υπόκληση. Είπα, μην πάτε τώρα τον όρο υπόκληση. Μιλήσατε για τη διαφορά της χρήσης και ζωής. Και θα έρθω στην ερώτηση αυτή απάντηση. Μπορεί να πάρω την υπόκληση. Άλλο θα μαγειώπησε. Πατήστε να ελάβετε, παιδιά. Πάμε λοιπόν τώρα να τελειώσω. Όχι, θέλω ερώτημα. Ερώτημα. Πάμε, πάμε. Θέλω να κάνω ερώτημα, γιατί δεν απαντάει. Δεν απάντησε. Θα κάνετε ερώτημα, θα πάρεις ένα ερώτημα. Θα απαντήσετε. Είπατε ότι δεν... Κύριε Καμπών, να τελειώσει και λίγο στο δικό. Ωραία. Θα τελειώσω ερώτημα. Και θα το δείτε σε εσά. Δεν πάει σειρά. Σειρά πώς τοποθετείτε. Συγχρεμία, να καταλάβουμε τι γίνεται. Συγχρεμία. Παρακαλώ λοιπόν από το κοινό, όσοι θέλουν ερωτήσεις, θα γίνει μόνο ερώτηση χωρίς από διάλογο και δεν θα γίνει τοποθέτηση. Εντυπωσιακό αυτό που είπε ο Δήμαρχος ότι και δεν θέλω να το δω κανένα, τα μέλη του Συμβουλίου δεν έχουν διαβάσει τη μελέτη, τόσο από δύο έτσι. Εντυπωσιακό έτσι. Και πάρα μας νομολογήσουμε κατά τα άλλα. Η ερώτηση στον κύριο Θεωνά. Ευχαριστώ.
Δεν έχει καμία σημασία ότι εγώ χρειάζεται το κράτο. Τα δημοτικά θέλει τα σπράτα από μένα, κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ, δεν είμαι σίγουρος. Εγώ ρωτάω, κύρατε μία έκθεση σαν μονάδα να φτιάξετε μία μονάδα στον κάμπο του Αυρίου, σταθερή. Κάνατε γεωτρήσεις, κάνατε περιφράξεις, κάνατε σκαψίματα, κάνατε τα πάντα για να είναι μία σταθερή μονάδα. Λέτε σε ένα σημείο της ΠΕ ότι υπάρχει μία μονάδα κάπου στην Άντρο, η οποία είναι κινητή, την οποία τη φτιάξατε, τη σενιάρατε και θα τη φέρετε να την καταστήσετε. Εγώ ρωτάω, θα λειτουργήσει σταθερή μονάδα δήμου σκεροδέματος και παράλληλα και μια κινητή μονάδα? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Δεν μιλάω για αντιοδοτήσεις πώς γίνονται στις κινητές και σταθερές. Ρωτάω, τι θα κάνετε εκεί πέρα. Έχει απαντήσει, νομίζω, στην κυρία Μαμάνη. Παρακαλώ. Δεύτερο. Θα σας απαντήσω σαν... Στη μελέτη σας λέτε ότι κάνατε τη χωροταξία στο συγκεκριμένο σημείο αφού κάνατε μια μεγάλη έρευνα στο χωριολογικό τμήμα της Άντρου. Λέτε ότι συναντήσατε δυσκολίες, μπορείτε να τις προσδιορίσετε πολύ συγκεκριμένα και καταλήξατε σε αυτό το σημείο. Μια μελέτη για να είναι σωστή κατά την άποψή μου και να μην είναι επιμελής πρέπει να έχει τουλάχιστον 2-3 αναλλακτικές με τα αρνητικά και τα θετικά τους και με βάση αυτό συγκρίνοντας να προσδιορίσει ποια θέλει και θεωρεί κατάλληλη. Αυτό δεν το κάνατε, κύριε Θωρά. Δεν το κάνατε. Απλά αναφέρετε πάρα πολύ γενικά ότι υπάρχουν προβλήματα δασικά, υπάρχουν προβλήματα δρόμων. Παρακαλώ, αυτό δεν το αποθέτω. Σας απαντώ, κύριε Μαρκόπουλο. Ναι, πολύ σεβαστό. Στη μελέτη. Μιλάμε ειλικρινά. Πρόκειται για ένα κινητό εξοπλισμό, για ένα τέλος μηχάνημα έργο. Σας το λέω εδώ. Μισό λεπτό και να ολοκληρώσω για τη συντάξη. Τώρα απαντώ εγώ. Αν απαντάτε πάνω σε αυτό που λέω, τότε δεν ακούτε και δεν σέβεστε την απάντηση. Στη δύσκολη θέση μου. Ξαναλέω λοιπόν ότι μία κινητή μονάδα τοποθετείται ως σταθερή. Τοποθετείτε ως σταθερή και ζητούμε αδειοδότηση για σταθερή μονάδα. Δεν ζητάμε κάποια υπηρεσία ότι προσπαθούμε να απολώσουμε τα νερά, διότι η μονάδα είναι κλειστή. Και ξεκαθάρισε ότι η αδειοδότηση δεν θα είχε καμία διάκριση, ακόμα και αν ήταν. Το ίδιο την ίδια άδεια, την ίδια βάσα, θα περνάμε από μια βαρμά. Τώρα. Έχει γραφτεί πολλές φορές. Δεύτερη ώρα και δεν είναι ερώτηση, δεν το πέτσι. Παρακαλώ. Επειδή τη δεύτερη ερώτηση έχω να το πω κάτι. Κρίθηκε όσον αφορά την πληρότητα. Αν υπήρχε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, την έβαλε στη διαβούλευση. Αν υπήρχε πλημέλημα στην εξέταση των αλλακτικών λύσεων, θα μου πει ότι δεν θα την δεχόταν. Υπάρχει πίσω, με πλημέλη. Παρακαλώ, σε αυτό και να μαρκώ. Όσο δε για αυτό, προβλήτα. Σε αυτό και να μαρκώ. Για ηλικία εξέταση των αλλακτικών λύσεων. Τα αναλυτικά τη μελέτη ελέγχονται στην αποκεντρωμένη. Δεν το πρόσεξα. Δεν θα καθίσω. Επιβεβαιώνει μια διαδικασία λίγο. Η μελέτη βγήκε σε διαβούλευση. Γνωμοδοτούν οι υπηρεσίες. Αν ήταν πλημελώς εξαρτημένες εναλλακτικές λύσεις, δεν θα υπήρχαν νομοθετήσεις. Δεν θα ξεκίνησε η διαδικασία. Ο κύριος Δελεντικό, ένας Καλησπέρα σας. Εγώ θα ήθελα να κάνω τις εξής ερωτήσεις. Η μία αφορά το ωράριο λειτουργίας της μονάδας, όπου λέει ότι θα λειτουργεί τις ώρες κοινής ησυχίας, τις ώρες κοινής υποδοχίας δεν θα λειτουργεί. Για όσους γνωρίζουν ότι μια σκηνοθέτηση δεν μπορεί να διακριθεί, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι προβλέπει η μελέτη. Δηλαδή, όταν γίνεται μια σκηνοθέτηση και περνάει 3 ώρα, θα λέμε περιμένετε γιατί τώρα έκλεισε η μονάδα, θα ξανανοίξει τις 5 να σας φέρουν μετό. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι θα δουλεύει 12 ώρες και όχι με διακοπή. Το άλλο, μιλήσατε για την οριοθέτηση των πληθυσμών και είπατε τα 500 μέτρα από εκεί. Ωραία, μια χαρά. Γνωρίζετε ότι σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων, για ακρίβεια 380 μέτρα, υπάρχουν 2 κατοικίες που έχουν πάρει άδεια από την πολεοδομία της Άνδρου σαν κατοικίες εντός οικισμού Άνω Γαβρίου. Εντός οικισμού Άνω Γαβρίου, υπάρχουν άδειες. Και θα ήθελα να πω και να παρακαλέσω τον Δήμαρχο, αν γίνεται, να μας δώσει τη δυνατότητα να πάψει αυτή η άρνηση της πολεοδομίας ότι δεν έχουμε έννομο συμφέρον και δεν μπορούμε να δούμε φακέλους αναθεωρήσεις αδειών
που ονομάζονται ορθή επανάληψη, πρωτοφανής όρος για άδειες σε πολυοδομία. Δηλαδή να μπορούμε, γιατί υπάρχουν και άλλες κατοικίες ως εντός οικισμού άνω Καβρίου σε μικρότερη απόσταση από τα 500 μέτρα. Αυτό που λέτε βέβαια. Αυτή η αμαρτωλή διαδικασία. Αμαρτωλή, ξαμαρτωλή, εμένα το σπίτι μου είναι καλή έτσι. Αν δεν ήξερα την αμαρτωλή. Τι μελέτη είναι αυτή, δηλαδή τα αυτοκίνητα αυτά που θα κινούνται δεν θα επιβαρύνουν, πώς θα περνάνε δηλαδή από αυτούς τους δρόμους. Θεωρώ ότι... για τη δεύτερη ερώτηση που κάνατε, υπάρχει ένα τμήμα που είπατε ότι ο κύριος Δήμαρχος να πει στην πολεοδομία να σταθεί και να μην επικαλείται το έργο συμφέρον. Κατάλαβα καλά. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε, δεν έχετε δικαίωμα να πείτε στην πολεοδομία τι να κάνει. Απλά κύριε Δημήτρη, σαν δικηγόρο σας λέω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε, αν δεν σας δίνει λόγο ένα νομοσυμφέρον την πολεοδομία, τα έγγραφα, θα κάνετε σε κοινή παραγγελία να δικαιολογήσετε το νομοσυμφέρον σας και να μπορέσετε να πάρετε. Ο κύριο Δήμαρχος δεν μπορεί να δώσει το εντέλεσμα. Το εποχή του εντέλεσμα από την Ελλάδα έχει παρέμβει προχωρήσει. Λειτουργούμε στις ώρες κοινής υγείας. Προφανώς δεν μιλάμε για κλάδο. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε μια μονάδα παραγωγής οικιακού χειροδέματος. Δηλαδή, δεν έχουμε δισκοτέκ και να πρέπει να τηρήσουμε το ωράριο να έρθει να μας κλείσει την οικονομία. Έτσι. Είναι προφανές ότι αν προκύπτει ανάγκη να δουλέψει η μονάδα, έτσι. Προφανώς και θα δουλέψει. Δηλαδή, δεν μπορεί να συσχολείται. Είσαστε ειλικρινείς. Φυσικά και θα είμαστε ειλικρινείς. Θα είμαστε. Δεν είμαι ψεύτης. Απλά καταλαβαίνετε και ότι η σκυροδέκηση δεν θα γίνεται επί τόπου στη μονάδα, θα γίνεται κάπου στην Άμβρο, κάπου στην πολιτιστική Άμβρο, γιατί αυτή η μονάδα στείνεται εκεί και σας απαντώ τώρα για τα δρομολόγια για να εξυπηρετήσει αυτό το κομμάτι του νησιού. Δηλαδή, αν η Βαλμάς ΑΕ έχει ένα πελάτη σε αυτό το κομμάτι, έτσι στο άλλο, δείτε λίγο τι πρέπει να γίνει. Πρέπει τα άδρανοι να ξεφορτωθούν στο λιμάνι του Γαβρίου. Πάρε στο Σαγανιά. Εγώ δεν ρώτησα αυτό. Εγώ απαντάω αυτό. Ναι, εγώ απαντάω τι θέλετε. Εγώ δεν σας ρωτήσω. Όχι, απαντάω. Αυτή η μονάδα γίνεται στο πολιτικό κομμάτι του νησιού για να εξυπηρετεί στο πολιτικό κομμάτι του νησιού και να απαλύνει από το πληροφοριακό φόρτο όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο της Άνθρωπης. Το να κουβαλάμε αδρανή από το Γάβρο, να πάμε στο Ζαγανιάρι, να τα κάνουμε δημοσιογράφο, να το ξαναφέρουμε στο Γάβρο, αυτό δημιουργεί κυκλοφοριακό φόρτο, δηλαδή βαρέλες, φορτηγά, σε όλο τον άξονα λιμάνι Γαβρίου, στα Ροδέντα και πίσω. Το κομμάτι που θα μπορούσε να κάνει εκατομμυρικά τοπικά θα έχει πολύ συγκεκριμένη τοπική όψη. Μοιράζεται δηλαδή την όψη πάνω στο νησί. Αν δεν μπορείτε να καταλάβετε το πρόβλημα. Κύριε Δημήτρη, όσον αφορά τις δύο κατοικίες οι οποίες έχουν επεβεβαίωση από την πολεοδομία ότι είναι εντός οικισμού. Αυτές οι βεβαιώσεις, κύριε Δημήτρη, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις. Δεν είμαι νομικός, ξέρω πως καλά νομικά, δεν υπάρχει νομικός. Ας απαντήσει ο νομικός.
Ωραία. Απαντώ όμως εγώ και μπορεί να πάρει το λόγο και ο κύριος Νικόλας, ο νομικός της εταιρείας, και να σας πει ότι δεν ορίζονται όλοι οι αρχισμοί μόνο με ατομικές διοικητικές πράξεις. Διότι αν από τυπογραφικό λάθος, θα σας πω εγώ, υπάρχει μια βεβαίωση ότι το σπίτι το δικό μου στο Πατσί είναι εντός οικισμού Γαβρίου, θα αφήσετε να μου πείτε ότι επειδή το λέει μια βεβαίωση, το γράφω και θα είναι στο Πατσί. Υπογραφικό μετά από αυτοψία δίκαια. Και τώρα σας παρακαλώ. Ξαναλέω λοιπόν ότι μια ατομική διοικητική πράξη που μπορεί να εκδοθεί για ένα σπίτι δεν είναι ότι οθετεί οικισμό. Πάμε, κύριε Θεωρά. Μας λείψα την κρυβώς να το τραπέζι. Welcome. Είναι θέλω λίγο νερό. Καλησπέρα σε όλα. Κρυβώς να το τραπέζι να το μια εικόνα από τα παλιά. Λοιπόν, δύο θέματα. Ο οικισμός του Γαβρίου έχει χαρακτήρα τουριστικό. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε με διάφορα τερτύπια να υποβαθμίσουμε μια περιοχή, να αποκατασταθεί θα και με μια βιομηχανική περιοχή καθαρά, θα φτιάξουμε τον τουρισμό και να αναπτύξουμε ένα κλιματό. Όλοι έχουμε επενδύσει και εμείς ήδη και τα παιδιά μας σε μια τουριστική ανάπτυξη και σε μια βιώσιμη περιβαλλοντική ανάπτυξη. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να συζητάμε για μονάδες 400 κιλικά την ημέρα με 100 δρομολόγια ανεποδιακού και να μας λέτε υπάρχει δεύτερος δρόμος από πίσω που θα παρακάμε το Γάβρο που είναι ένα δρόμο 4 μέτρα κάτω. Και δεύτερον, σε ό,τι αναφέρατε για τους οικισμούς, σε κόντο με κατά κάποιο τρόπο παρακάμψατε τον οικισμό που υπάρχει του Κουμαρίου που είναι λιγότερο από 300 μέτρα τη μονάδα που πάτε να χαρακτηρίσετε την κινητή, μη κινητή, γιατί μας δεν πάρει και μέρος τώρα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι λιγότερο από 300 μέτρα ο οικισμός του Κουμαρίου. Μας είπατε για το Άνω Γάβρο που είναι 1700, αλλά το Κουμάρι είναι κάτω από 300 μέτρα. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ και εγώ σπάρτε και σας ευχαριστούμε. Να δώσω μια απάντηση. Όχι, δεν δώσω. Μας έχετε πει ότι ο οικισμός του Κουμαρίου και ο οικισμός του Άνω Γαβρίου δεν πήρε. Ξέρω ότι καταλάβαμε. Ακούστε όμως πολλά. Το Κουμαρίου είναι κάτω από 300 μέτρα. Είπατε για Άνω Γαβρίου. 300 μέτρα και ποιος είναι όλα αυτά. Αντρία, η απάντηση που έχει ο Άνω Γαβρίου. Ποιος είναι το Κουμαρίου. Ποιος είναι το Κουμαρίου. Στο κεφάλαιο 2-3 της μελέτης, δεν την έχω διαβάσει και γιατί φαίνεται, δέχεται η μελέτη ότι στην άμεση περιοχή περιλαμβάνει στην άμεση περιοχή του οικισμού του Γαβρίου εντοπίζεται στο νηπιαγωγείο, το κινητήριο, το στάδιο και θεωρεί ότι η μονάδα δεν θα επηρεάσει αυτές τις εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής. Και ρωτάω, παραβλέψατε τρία σχολεία ακόμα πάρα πολύ σημαντικά, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, με 400 μαθητές, λέει εδώ ο κ. Γόσος που ζητάει. Παρακάμψατε αυτό και για ποιο λόγο, γιατί είναι ένα σώμα. Οι μελέτες πώς πρέπει να κάνει όλα τα στοιχεία και εσείς θεωρείτε ότι δεν επηρεάζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, περνάει από, θα περνάνε οι βαρέλες μπροστά από αυτό το στενό το δρόμο που αν είναι 5 μέτρα μέσος όρος, μπροστά από τα σχολεία, μπροστά από κατοικίες, πώς θεωρείτε εσείς και λέτε και γνωματεύετε εδώ ότι δεν επηρεάζει. Μετά, λέτε ότι στο κεφάλαιο 3-4 σελίδα 12 έχετε πίμακες. Οι πίμακες αυτοί έχουν διαβαθμίσεις, ουδέτερες επιπτώσεις, μεσαίας νομίζω και αρνητικές. Λοιπόν, εδώ μιλάτε για αρνητικές επιπτώσεις, συγγνώμη, στο κεφάλαιο 3-3. Σε αέρια θερμοκηπίου. Ξέρουμε σήμερα όλοι τι σημαίνει αέρια θερμοκηπίου. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για περιβαλλοντικό έγκλημα και παρόλα αυτά εσείς λέτε ότι αυτά θεραπεύονται. Δεν μας λέτε όμως πώς θεραπεύονται. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα, όλες αυτές οι επιπτώσεις θα έπρεπε μια μελέτη, γιατί είμαι σε θέση να γνωρίζω πώς γίνονται αυτές οι μελέτες, δούλεψα σε τέτοια θέματα και έπρεπε αυτό να το ορίζετε. Λοιπόν, δεν το ορίζετε, σαφώς. Να το ορίζετε σαφώς. Μιλάτε γενικά.
Μετά, στο κεφάλαιο 2-4 σελίδα 12 σε ένα πίνακα, αναφέρεται ότι υπάρχει μεταβολή της εικόνας του τοπίου, το τοπίο του νησιού. Δηλαδή, ότι θα αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά του τοπίου. Και μάλιστα και εδώ βάζετε αρνητική επίκτωση. Μας τα είπα. Δηλαδή, θα... Μας τα είπα αυτή η τοποθέτηση και μας είπε πώς θα αναφέρονται. Δεν είναι. Εγώ ρωτάω, συγκεκριμένα για το τοπίο, το οποίο τοπίο λέει, δεν λέει συγκεκριμένα πώς θα αναφέρονται, επειδή την έχω διαβάσει την κυρία. Πρόεδρε, τη μελέτη δεν το λέει συγκεκριμένα. Και επειδή γνωρίζω από μελέτες, έχω συντάξει μελέτες, δεν το λέει συγκεκριμένα. Λοιπόν, λέει τώρα, είναι σημαντικό αυτό, λέει ότι η μεταβολή της εικόνας του τοπίου, το τοπίο αφορά νησί. Δηλαδή, επηρεάζεται η νησιωτικότητα του περιβάλλοντος. Αυτή η πολύ σοβαρή βλάβη που θα έχει επιπτώσει στον τουρισμό, πώς θα θεραπευτεί, να μας πείτε. Δεν μας έχετε πει για τον τουρισμό τίποτα, γιατί παραδέχεστε παρακάτω ότι το γράφιο είναι τουριστικός προορισμός, το λιμάνι. Κεφάλαιο 8, σελίδα 13. Λοιπόν, και από τη λειτουργία θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις, ρωτάω εγώ στον τουρισμό. Αφού εσείς λέτε ότι είναι τουριστικός προορισμός, από αυτή τη μονάδα δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις. Όταν κατεβαίνουν εδώ οι τουρίστες και βλέπουν τις βαρέλες και τις κόρνες εκεί πέρα, δεν μας έχετε απαντήσει σε αυτά τα σημαντικά θέματα. Παρακαλώ, φτάνει. Φτάνει, γιατί φτάνει. Εδώ δεν θέλει μόνο να ενημερωθούμε, γιατί φτάνει. Δεν θα
κινούν εις βαρέλες του Παλμά. Οι βαρέλες του Παλμά κινούνται πάνω στο δικό δίκτυο της Άνδρας. Ούτως ή άλλως. Δεν πρέπει να έχει εμείς οι βαρέλες μονάμα οι κινούνται. Τις ίδιες βαρέλες θα χρησιμοποιηθούν, θα πάρει άλλες. Συνεπώς δεν πρόκειται για παραπάνω οχήματα που θα κάνουν παραπάνω χιλιόμετρα. Ίσα ίσα τα χιλιόμετρα λιγότερα. Αυτό δεν είναι να καταλάβεις. Μιλάμε για πάμε παρακάτω. Τι άλλο μου προσάψατε, ότι δεν έχω εκτιμήσει για το τοπίο. Για το τοπίο. Σας απαντήσω. Μα πάρουμε παραδέχτε το ότι είναι τουριστικό. Φυσικά και το παραδέχω. Ναι. Φυσικά και το παραδέχω. Μα είναι δυνατόν να το παραδέχω. Προφανέστατα είναι τουριστικό προορισμό. Εγώ θα σας απαντήσω λοιπόν ότι αυτή η μονάδα έχει δύο συλλόγια που είναι ψηλά για την αντιστάθμιση της οπτικής παρέμβασης στο τοπίο. Τα συλλόγια βαφτεί σκουρόχρωμο πράσινο. Αν υπάρχει άλλου είδους εισήγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες για να ενταθούν καλύτερα στο τοπίο, να μας πούν να τα βάψουμε πορτοκαλί, να τα βάψουμε ό,τι μας πούν, με ό,τι χρώμα μας πούν. Και δεύτερον, έχουμε αναπτύξει περιμετρική φύτευση η οποία αερολεύεται συστηματικά έτσι ώστε να αναπτυχθούν τα φυτά και να αναπτυχθούν μόνο αυτούς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μας πείσατε όμως. Δεν μπορούμε να σας πείσουμε όταν δεν θέλει να αναπτυχθεί. Όμως αυτή την απάντηση είναι και εγώ στην αρχή της ομοθεσίας. Αυτό έχω πει πριν τις ερωτήσεις. Τώρα όσο να δούμε πώς ακριβώς θα εκτιμώνται οι επιπτώσεις, γιατί μια μελέτη βασίζεται αφού ξέρετε από μελέτες εκτιμήσεις. Εκτιμήσεις είναι όλα αυτά. Κάνεις θα ρίξεις μοντέλα και που βάζεις το θόρυβο. Μετράς όταν όμως λειτουργεί η μονάδα. Αυτό λέγεται πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Θα μετράμε θόρυβο, καυσαέρια, σκόνη. Μια φορά το ό,τι προβλέπει νομοθεσία, αγαπητή μου κυρία. Δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι λιγότερο από αυτό που προβλέπει νομοθεσία. Αν προβλέπει κάθε δευτερόλεπτο, λοιπόν, δεν αναπτύχθηκε ο κορυφαίος πολεοδόμος του Μηχανικού Περιοχής και προϊστάμενος της φορολογίας ο Αλέξης Παπαγών. Και εγώ συνδύσσομαι και προς έμπινα πάντα. Δεν δημιουργήκα την ζωή, καθώς συνδύσσομαι. Δεν είναι σε λόγο ποτέ. Είναι το μεγάλο ρεύμα που βγαίνει από το Μαντρέο, από τη φλέα το δικό μας ξεκινάει και επειδή δύο φορές δεν έπρεπε, δεν έγινε δρόμο. Ποιος σας είπε ότι μπορεί το ποτάμι να γίνει δρόμο, ούτε υπάρχει δρόμο. Δεύτερο, υπάρχει ένα δρόμο του Μάρκη του Μήτρου Ρόμου. Αυτό που έχει σημασία και καταθέτω από τα χαρτιά, ότι υπάρχει μια μελέτη μεγάλη και ακριβώς απέναντι γίνεται το μεγαλύτερο έργο ίδρυσης του Καβρίου. Ο Δήμαρχος του Σέντη και δεν ξέρω αν Δίπλα από το έργο της Άγγελης, παρακαλώ. Απέναντι την Εξαμενή, ο γιατρός θα ξέρει αυτά, ρωτώ τι μελέτη έχετε, τι προβλέπετε που η Εξαμενή ξεκινάει, που είναι επιβεί, παρακαλώ. Δεν σε επιτρέπω. Τι μέτρα έχετε πάρει ώστε να μην μολυθούν οι κάτοικοι του Γαβρίου από το νερό. Τρίτο και τελευταίο, παρακαλώ. Όχι άλλο, παρακαλώ. Κύριε Βαλμά, να σου πει και να σου για έτοιμο και καλό επιχειρηματία. Γιατί δεν θα καταστρέψετε αυτόν τον τόπο. Ξέρετε και το κάνετε. Γιατί ήταν μαγειρίτε. Σήμερα εσεί και ο Πέτσα για να φτιάξετε μια τρύπα και να έρθει επάνω δουλεύοντα τη μέρα και νύχτα. Θα σα κάνω μηνύσει και θα σα κάνω το βίο αδίωτο. Αυτά τα δύο έγγραφα που καταθέσατε στο Προεδρείο, τι είναι? Σε ρωτάει. Είναι ακριβώς ο χώρος όπου θα πήγαινε σαν παιδιά. Είναι στο άλλο βάζο. Όχι, δεν είναι στο μαζίρο, δίπλα είναι. Και με τον αέρα εκεί είναι σαν πάντα. Ρωτήστε και θα σας στέλνει μελέτη, ο γιατρός θα ξέρει καλύτερα.
Είναι η βασική πηγή υδροφόρου, ήταν ένα άλλο πράγμα. Δεν είναι αυτό το διαδικό, τι πρέπει να πει. Αλλά αυτά τα αποσιωπήσατε. Τα αποσιωπήσατε. Δεν πρέπει η λεβεντιά φέρει ο Βαρμάς να τα μαζέψει και να φύγει από εδώ. Να σου κάνει το βίο αφίατο, φτιάζει και δεν ξέρω και δεν κουμπάω παλιά. Λοιπόν, δύο δεν επίσης θα είναι. Αυτά τα δύο έργα που καταθέτω στο Προεδρείο, το ξαναδικάω. Ναι. Για ποιο έργο είναι. Τα ξέρω τι είπα προσφόρα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Καρπανό, στο σημείο αυτό καταθέτω το γράφημα. Κύριε Καρπανό, καθέτασε. Δύο έργα μας που αρνείται να μας πει. Είναι δύο σχεδιαγράμματα που αρνείται να μας πει τι αφορούν. Όχι, 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 όσο τράβε και να πουλήσει το δεύτερο, εγώ είμαι πίσω από το δεύτερο. Δεν είναι δεύτερο, θα πούμε τον λόγο με ερώτηση μόνο. Δεν το ξέρω. Αλλά δεν το ξέρω. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Θεωμά, και αν δεν μπορεί να μου απαντήσει, να πει δεν θέλω να απαντήσω. Δεν θέλω να το ρωτήσω. Λοιπόν, ρωτάω σε δύο έργα περιφέρεια και στην Έγκυψη, τι θα βάλει στον εισαγγελέα. Στα δύο έργα στην περιφέρεια και στην Έγκυψη μονάδα και στην απάντηση στον εισαγγελέα, λέει ότι η μονάδα εγκαθίσταται εντός της καθορισμένης χρήσης από τη ζωή άνδρου. Πείτε μου, πού λέει η ζωή άνδρου όταν έχει καθορισμένη χρήση, πού το λέει, πού το λέει, ακόμα. Λοιπόν, στην απάντηση στον εισαγγελέα, το χοντρίνει κάτω και λέει ότι είναι εντός της ρητά, λέει, καθορισμένης χρήσης. Έλεγε δηλαδή, το ψέμα μα είναι σύνδεχο. Πείτε μας πώς λέει ψέματα. Δεύτερον, η έγκριση έχει παραποιήσει τη βεβαίωση της γιδόμαν του. Η Προεδρία Άνδρου λέει, δεν λέει πώς λέει απλώς ότι επιτρέπεται η μηχανία. Δεν λέει πώς είναι καθορισμένη χρήση. Είναι η δεύτερη φορά που το ρωτάτε. Το δέχεται, το δέχεται λέει όχι. Ωραία, τελειώσατε. Όχι, όχι. Λοιπόν, θέλω μια απάντηση, εάν σαν μηχανικός δέχεστε ότι η ζωή άνθρωπο δεν καθορίζει, διότι εάν δεν καθορίζει, θέλω τα όρια. Πώς λέει, εντός. Άρα τι είναι εκτός. Λοιπόν, όλη η γάμα χρόνου του ΖΟΕ, όπου είναι και το, είναι το 95% της άνθρωπο. Άρα μου λέτε ότι το 95% της άνθρωπο έχετε αφήσει. Αυτό λέτε. Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, τελειώνω. Η άνδρος, με ακούτε λιγάκι. Η άνδρος, ακούτε λιγάκι. Λοιπόν, ακούστε. Η άνδρος έχει 82 οικισμούς. Πρώτη 23. Από αυτούς έχουν όρια 21. Οι άλλοι 59 δεν έχουν. Άρα θα ήθελα να πείτε τι θέλετε γι' αυτό. Και ο κύριος Δήμαρχος τι εννοεί όταν είπε αμαρτωλό παρελθόν. Πείτε μας τι εννοείτε. Όλα αυτά. Δηλαδή, η διαδικασία. Τι θα κάνετε με 23 και τι οικισμοί υπήρχαν. Οι οικισμοί είναι με φεκ. Ξέρετε εσείς. Τα φεκ του. Τα φεκ. Όχι στην περιοχή, κύριε Καφών. Είναι με φεκ. Του δεν είναι εκτός ή εκτός. Ξέρω τι λέω. Το 23 το σας λέω ότι οι οικισμοί είναι με φε του 1913. Και οι εκτός του εκτός υπήρχαν από τον πολεοδόμο ή από τον πρόεδρο ανάλογα την παρουσία. Άρα λέτε ότι λαδώνονται. Πείτε το. Εσείς το λέτε το κάνετε. Σήμερα ο κύριος Νικολάου είναι μέλος τελειάς. Λέτε το. Λέτε το. Πείτε το καθαρά. Κύριε Καπόζης, παρακαλώ, και μια ερώτηση καταλάβαμε. Μας προσδόλετε.
ή εντός κρίσης, αυτή είναι η ερώτηση που δεν θα λύσουμε σήμερα. Θέλω την απάντηση, εάν οι άδειες σε 50 οικισμούς είναι αποτέλεσμα λαδάματος των παρόντων κτηρίων. Πείτε το. Τόσο η ζωή άνθρωπο, όσο και η πληθώρα άλλων ζωνόνικης του ελέγχου σε νησιωτικές περιοχές της χώρας μας, είναι γιατί μας το νερό. Δεν καθορίζουν χρήσεις. Έτσι. Και μισό λεπτάκι. Αφήστε με να ολοκληρώσω την απάντησή μου. Βλέπετε ότι απαντώ ειλικρινά. Η ζωή άνθρωπο λοιπόν ξεκινάει με μια παράκτια ζώνη 250 μέτρων στην οποία καθορίζει κρίσεις και επιτρεπόμενες και απαγορευμένες. Και κατά εξαίρεση επιτρέπεται η βιομηχανία. Σε αυτό συμφωνούμε. Επιτρέπεται η βιομηχανία στην προστατευόμενη παράκτια ζώνη της άνθρωπου. Αφήστε με τώρα. Στην οποία δεν καταλύσει καμία χρήση. Τι λέει όμως. Λέει. Στη συγκεκριμένη περιοχή μπορούν να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα του ΦΕΚ 2.75 που καθορίζει ποιες είναι οι επιτρεπόμενες χρήσεις ιδιοειδόμησης στις εκτός και δύο περιοχές της χώρας χωρίς τις παρεκκλήσεις. Τι λέει λοιπόν. Λέει. Γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια, στέγαστρα, υδατοδεξαμενές, φρέαγα, βιομηχανία το άρθρο 4, κατοικία το άρθρο 5, κύριε Γαπών. Πώς χτίζεται η κατοικία σε αυτό σχεδίο περιοχής, κύριε Γαπών, με το 52.85. Και λοιπόν, τι. Έχει παρεκκλήσεις. Για την κατοικία του 52.85, τι μου απαντά. Έχει ή δεν έχει. Όχι. Οι υπόλοιπες χρήσεις έχουν και έπειτα το νομοθέτης στραβάγια μια. Έπρεπε να πει, εδώ επιτρέπεται η βιομηχανία, εδώ δεν επιτρέπεται. Να σας ορίσει δηλαδή πού μπορείτε να κάνετε τι, για να ξέρετε και εσείς πού μπορείτε να χωρέψετε. Τα αφταρμιάζει, κάνει ένα αφταρμά και λέει στη ζώνη γάμα, τη ζώη άνθρωπο, μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά και βιομηχανία. Χωρίς να Απαντήστε μου έντιμα. Του εγγράφου του Δήμου από την Ελλάδα. Ναι ή όχι. Του εγγράφου του Δήμου. Απαντήστε μου. Για ποιο εγγράφο μιλάτε. Η βεβαίωση. Μα τώρα που σου κάνετε να κάνετε τι. Η βεβαίωση. Μιλάω για τη βεβαίωση χρησιμοποίηση του Δήμου. Πούσια για τον λόγο. Έχει παραποιηθεί ή όχι. Αφήστε τον άνθρωπο που είναι ο οποίο εγγράφο. Ρωτάω αν έχει παραποιηθεί η βεβαίωση του Δήμου. Μιλάω για παραποίηση εγγράφου. Το οποίο είναι ποινικό. Είναι ποινικό αυτό. Θέλω να κάνω μια ερώτηση και εγώ, προκειμένου ότι είμαι και γύρω στην πέρα 400 μέτρα από την επιχείρηση και ο δρόμος είναι 2 μέτρα και 3 μέτρα. Πώς θα πηγαίνω εγώ στο σπίτι, με πόσες βαρέες θα περνάνε, με ποιο πηγαίνω εγώ αν είναι τις βαρέες, θα σταματάω μισή ώρα να αναπεράσω. Και για το μεγάλο ποτάμι που μας
σας είπα ότι θα κάνετε γέφυρα. Το ποτάμι εκεί πέρα είναι μεγάλο ποτάμι και το τιμόνι που κάνει ποτάμι ψυχηλίζει και έρθει στο σπίτι μας. Θα μας πνίξει κάποιο μέρο. Πρέπει να κλειστεί εκεί πέρα με τσουβάλια, το χειμώνα και μείνει παραγωγημένο έτσι και θα μας κάνει ζημιές. Και εκεί η γέφυρα δεν γίνεται γιατί είναι παρακλάδι δύο ποτάμι. Πώς θα γίνει η γέφυρα όπως είπατε πριν. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν γνωρίζω πού ακριβώς είναι το σπίτι σας, γιατί μπορώ να κρυμπώ το πηγάδι και τα τρία μέτρα πια είναι, οπότε δεν μπορώ δυστυχώς να δώσω τίποτα. Αλλά όσον αφορά όμως το τεχνικό, αν δεν δημιουργήσεις το πράγμα. Πάντως θα γίνει και η ύπηση κίνηση από την γραμμική μελέτη. Δηλαδή είναι δυνατόν να πούνε ότι η γραμμική μελέτη θα αστοχίσει και θα πλημμυρίσει ο τόπος, θα κάνουμε λάθος που λέτε. Έρχεται το ποτάμι στο σπίτι μου, τι άλλο να κάνω. Σας απαντώ και σας λέω ότι όλα τα τεχνικά, αυτό πάμε εκεί, όλα τα τεχνικά, τα υπερατικά έχουν ένα όριο ανοχής. Συνήθως συνδυάζονται με περίοδο επαναφοράς κρίσιμου φαινομένου μιας πενταετίας. Δηλαδή, η βροχή που θα χρησιμοποιεί μια φορά τα 50 χρόνια. Άμα κάνει τον κατακλυσμό που έκανε όπως τη Μάντρα, θα μας πνίξει και εμάς. Αυτό όμως δεν θα κάνει το κολληθεί. Και την ανοχή που θα κολληθεί. Θα κάνει τον κατακλυσμό. Θα χαλάσει την κίνηση του ποταμού, καθώς πήγε χαλάσει την κίνηση του ποταμού. Έχει γίνει η παράβαση. Πέστε με, υπάρχει η διαδικασία του ρεμάτου και την επιστήρωση. Δεν πρέπει να φάει κάτι τέτοιο. Η παράβαση. Αυτό αναφέρω. Ωραία. Για να φέρω. Παγορεύεται. Καταγράφεται. Το ποτάμι δεν λέγεται ψιροπότα. Λέγεται το μεγάλο ρέμα του Κουμαρίου και του Κάλου. Εγώ έχω την ιερή στο Σολομόλογο και περνούσα από αυτόν τον δρόμο που φέρνει τον δρόμο της Άγιου και η μπαμπάς μου που ήταν και ο Βλάτης είχε και τη στάνη και κρέμωσε και όταν έφτανε εκεί, δεν μπορούσε να περάσει όταν είχε νερό. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι σε λίγο χρόνο μπορεί να γίνει και ένας κατακλυσμός. Λοιπόν, θα πάρει και τα σπίτια του κάπου. Είναι πολύ μεγάλο ποτάμι που το νερό ξεκινάει από τον Αμόρο στο Μάνο Γάβριο πάνω και βγαίνει στη θάλασσα κάτω. Λοιπόν, και το άλλο που ήθελα να σε ενημερώσω, ότι ζούμε με ένα άγχος, με πολύ άγχος μεγάλο, γιατί τα σκουπίδια μας θα περάσουν απ' έξω από το σπίτι μας, το οποίο έχει ένα μέτρο δρόμο. Λοιπόν, και λέμε αυτή τη ζωή που θα κάνουμε, μας έχει χαρίσει ο Θεός ακόμα, να μπορούμε να βγούμε από το σπίτι μας, γιατί εάν περνάσουμε τα σπίτια δεν πρόκειται να μπορούμε να κατέβουμε στο γάμο του πουθενά. Και ένα άλλο που διαφωνώ είναι ότι εφέτος, επειδή είχαμε λίγο κόσμο παραπάνω, δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς οι ίδιοι να ζήσουμε, να ψωνίσουμε και να αλλάξουμε τα αυτοκίνητά μας. Πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι και να αγαπάνε τον τόπο τους και αν αγαπάνε πρέπει να το δείξουν. Πήγαμε στην Άξο το 92 και ο κάμπος είχε 500 τρακτέρ. Λοιπόν, γυρίζανε οι αγκεμάδες από αυτά, όσοι συνήθως ήταν αγροτική περιοχή. Και πάμε σε 3,5 χρόνια και βλέπουμε μια Άξο τουριστική που ούτε οι άνθρωποι στην καθαριότητα στην πόλη. Ερώτηση. Ξέρετε αν ο κύριος Βαλμάς ζήτησε και πήρε από την υπηρεσία δόμησης έγγραφο χρήσης για την μετανάστευση. Δεύτερο. Δεν μπορεί να παίρνει να στέλνει κάποιος στους ιδιοκτήτες πριν 2-3-4 χρόνια «Α, επιτρέπεται η βιομηχανική χρήση εκεί». Δεν κοροϊδευόμαστε. Έπρεπε να έχει ζητήσει και πάρει έγγραφο χρήσης για μια βιομηχανία. Έχει πάρει. Βέβαια, ότι θέλω να κάνω παρασκευή, να κάνω βιομηχανία έτοιμος πυροδέμων. Παραγωγής έτοιμος πυροδέμων. Την έχει πάρει. Εγώ δεν την έχω δει. Μετά για το θέμα της προθέτησης. Συνάδελφε, δεν έχεις πάει. Γιατί αν είχες πάει, θα έλεγες ότι εκεί πέρα υπάρχουν 100 σπίτια γύρω γύρω. Έτσι. Μέσα σε αυτά τα 100 σπίτια που είναι γύρω γύρω, δεν μπορεί να μπει αυτή τη στιγμή μια βιομηχανία μέσης όμισης. Συνεπώς, μια και τοποθέτησες, γιατί εγώ είμαι αναγαγριώτης,
ότι το κέντρο είναι η Αγιασοφιά, κάνεις λάθος. Το κέντρο είναι όντως εκεί, το κέντρο του Άνω Γαβρίου, που έχει 6 χιλιόμετρα λίγος σε όλο αυτό το πέταλο που βλέπεις, έτσι, και 2,5 χιλιόμετρα πλάτος. Αυτός είναι ο οριοθετημένος, όχι οριοθετημένος, ο οικισμός πρώτου 23, χαρακτηρισμένος του Άνω Γαβρίου. Η νομοθεσία προβλέπει, επειδή είναι αριοκατοικημένος οικισμός, όπως ξέρεις, μια και είστε και εσύ νησιώτης, ας πούμε, από ένα ελαφρά μεγαλύτερο νησί από την Άδρο, λοιπόν, ότι η νομοθεσία προβλέπει ότι θέλει συστάδες οικισμού για να χαρακτηρίσει σήμερα μια ζώνη αν είναι εντός οικισμού ή όχι. Δεν λέει ότι τα 6 χιλιόμετρα επί 2,5 έτσι είναι εντός οικισμού, μιλάμε για συστάδες οικισμού, έτσι. Άρα, λοιπόν, συστάδες κατοικιών που δημιουργούν μικρούς οικισμούς σε αυτόν τον χώρο. Το Άνω Γαβρίο είναι το κουμάρι, το κεντρικό Άνω Γαβρίο και η σχόλη. Έτσι, λοιπόν, δεν είναι διαφορετικοί οικισμοί, ένα σύνδεο είναι το Άνω Γαβρίο. Λοιπόν, συνεπώς, δεν έκανες κάποια δουλειά, δεν έψαξες να βρεις τι είναι αυτός ο οικισμός. Ναι, το ερώτημα είναι έτσι, το ερώτημα, γιατί μιλάμε για έναν αυτή τη στιγμή οικισμό, ο οποίος όντως είναι τεράστιος, εκτός σχεδίου δόμηση δεν είναι δικό μου εφεύρημα, επιτρέπεται κάτω από ορισμένες συνθήκες, και για να βγει ένα κτήμα, ένα οικόπεδο να βγει εντός οικισμού, δεν γίνεται με δωράκια από τον Δήμαρχο ή από τον οποιοδήποτε άλλο από τον οποιοδήποτε άλλο δημοτικό σύμβουλο. Έρχονται δύο μηχανικοί μετά από έτοιμα του ιδιοκτήτη, έτσι, βλέπουν την περιοχή, βλέπουν αν υπάρχουν παλιά σπίτια και έτσι δίνουν την έγκριση, έτσι. Άμα παίρνεις 200 μέτρα από τα παλιά σπίτια, δεν στο δίνει. Αλλά αν όμως είσαι μέσα στη ζώνη των παλιών αυτών σπιτιών, τότε θα σε δώσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε τον κάμπο ολόκληρο ο οποίος φυτρώνει το ένα σπίτι πίσω από το άλλο και στο κέντρο, έτσι. Λοιπόν, και μισό λεπτό, η κατανάλωση του νερού που δεν έχει υποθεί καθόλου, έτσι. 320 κυβικά, 320 κυβικά, σας έπεισε ο βαρύς χρόνος, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, 320 κυβικά βετόν, συν τη διαβροχή, συν τα πλησίματα, συν τον αντάδο κτλ. Θέλει πάνω από 30 κυβικά την ημέρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δουλεύουν γεωτρήσεις, σε λίγο θα τραβάμε θάλασσα. Που ήδη τραβάνε θάλασσα. Ναι, όχι, θέλω να πω ότι αυτό το περιβαλλοντικό κόστος, έτσι, της καταλύσθησης του νερού, γιατί είναι μέσα σε μια οικιστική ζώνη. Άλλο είναι να έχεις μια ιδιώτηση για να εξυπηρετήσεις ένα σπίτι και άλλο μια. Λοιπόν, και για τα γεφύρια ένα ερώτημα, μια και όπως θέλω, εσύ να σημειώνεις, συνάδελφε να σημειώνεις. Συγγνώμη, να τα σημειώνεις. Τι να κάνουμε που έχω 10 ερωτήσεις. Όπως θα γράφει και ότι θα περνάνε 120 με 150 αυτοκίνητα. Θα πηγαίνουν και θα έρχονται 240 δρομολόγια. Για τα γεωφύρια που μιλάμε, δεν επιτρέπονται να γίνουν, δεν έχουν προβλεφθεί, δεν το επιτρέπει η ΖΟΕ και ούτε ο Δήμος το γνωρίζει αυτό. Δεν έχει γίνει κανένα αίτημα να του φτιάξουν δρόμο, το υπεροπόζει. Θέλω να πω, γιατί δεν το έγραψες στην Πέιπρο και εγώ. Μαθάκι, μισό λεπτό, η μονάδα είναι έτοιμη να λειτουργήσει.
Πού το διαφύγει. Α, θα περιμένουμε 10 χρόνια να γίνει το διαφύγει. Συγγνώμη συνάδελφε, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Η μονά δεν έγινε να λειτουργήσει. Παρακαλώ, απαντήστε κύριε Δωράκη. Ωραία. Διαβάστε. Άχωρη μας έχεις αφήσει. Άχωρη. Παρακαλώ κύριε Δωράκη. Μπορώ. Εγώ να λύσω το σύγχρονο. Ωραία. Καταρχάς, πριν έχω υπολογίσει το νερό, λέει. Έχω κάνει μια κύρια. Σελίδα 626. Νερό για την παραγωγική διαδικασία. Μετά από την τιμόμενη κίνηση σε παραγωγή ποσότητα δημοσκηρωτήματο, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία τη κυρία Σαράκη τη Ρήκη τη Ελληνικά, και έχω δε υπόψη για την παραγωγή ενό κυρικού πληρωτήματο από το 2400 νερού, η κίνηση σε ανάγκη παραγωγική διαδικασία εκτιμώνται σε 430 κυβικά νερού. Νερό χωρί του υποθετικού εργαστήριου και προστασία περιβάλλοντο. Μάλλον κάτι λέω για το νερό. Σα δεύτερο, απαντώ κύριε. Τα μισά το μισό. Έγγραφο το οποίο βγήκε 20 Σεπτεμβρίου του 2019 από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάφνης από την Ευρωπαϊκή Διοικητική Συμβουλή, η οποία σημειωτέως, συνάδελφε, είναι γνωμοδοτούσα υπηρεσία για την ποιότητα. Δηλαδή, αν κρίνει η αρμόδια καθ' την αρμόδια υπηρεσία, ώστε να πάμε να στραγγίξουμε τον υπόγειο υδροφόρο ριζό του Βαβρίου, θα μα πει πάρα πολύ σπαράκι. Γιατί έχω αρχίσει μια και γνωρίζω με αυτά που έχω. Η αρμόδια δεν είναι υπηρεσία. Για το νερό που θα χρειαστεί. Γιατί παραγωγή η διαδικασία από την αρμόδια διεύθυνση να μην θα το πίσω να τα γίνει. Θα σου το δώσω. Το καλό θα πρακτικά. Έτσι. Τι ποιος δεν μπορεί, ο κύριος Νόμου. Έτσι, αλλά αυτό σήμερα το νερό που θα έχω γράφει. Αλλά που θα σωθήκαμε. Σωθήκαμε το διαρκό. Και καλό, παρακαλώ, δεν είναι το νερό. Συνάδελφε, συνάδελφε, κάτι τη μέρα. Στην έγκριση και όχι στην άδεια η κατάσταση. Υπήρξε μια μεταβολή στην νομοθεσία τελευταία. Παλιότερα έγινε μια αρχή, στην έγκριση που έπαιρνε έγκριση η κατάσταση, μια πάρα συγγνώμη, άδεια η κατάσταση, μια πάρα πολύ αυστηρή διοίκητη πράξη, η οποία έδαινε χειροπόδαρα τον επενδυτή. Και ήταν και έδαινε χειροπόδαρα τον επενδυτή, το εξηγήσω προσπαθούμε όσο νερό. Θέλετε να μην το απαντήσω, να μην το απαντήσω, γιατί δεν έχω δίκη σημασία. Σου λέγε, τι ακριβώ θα κάνει, την τελευταία βίντεο πρέπει να δει προδιαγράψει, ώστε να στείλει αντίγραφα των σχεδίων σου στην πολεοδομία για να την παραπάνει, να το πάρει την οικοδομία. Για σήμερα αυτό το τελικό πρέπει να είναι καταλήξει. Έχει αντικατασταθεί με την έγκριση για το πρόσφυγε. Η έγκριση για το πρόσφυγε βάζει τα πιάνε όρια. Ούτε 8 συλλόγοι που πρέπει να εγκαταστήσει για αυτογράφη και σε κατάσταση, ούτε 320 κυβικά την ημέρα που να κάνει. Το χρεοκτικό είναι να κάνει 320 κυβικά την ημέρα. Δηλαδή αν δεν έχει δουλειά να παράγει 320 κυβικά την ημέρα, πώς θα σκέφτεται ένα χρεοκτικό που σκέφτεται. Στο παροδάταλο που θα πούνε, είναι μία βάση την ημέρα. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε λοιπόν, με βάση ένα νούμερο που αναφέρει η έλλειψη εγκατάσταση, που σκέφτεται ένα θεωρητικό ταβάνι και δεν λαμβάνει υπόψη τους υπολογισμούς που λαμβάνει η μελέτη, που αυτή είναι η μελέτη. Η μελέτη που έχει υπολογισμούς και για το νερό, και για τα βρανή, και για το συνέτο, και τα πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να πω μία που μένα μόνο τελευταία. Αυτό που κρίνεται εδώ σήμερα είναι μια γνωμοδότηση και αυτή εδώ. Όχι αν νόμιμα πήρε την άδεια η βεβαίωση η κατάσταση της ζωικής, νόμιμα εκδόθηκε η έγκριση κατάστασης, νόμιμα. Αυτά θα είναι ένα δικαστήριο στο οποίο έχει προσφύγει συμπολίτες μου και είναι σεβαστό το δικαίωμα της προσφύγης. Από μένα που είμαι και εγώ προσφέγγος, ξέρετε. Αυτό που κρίνεται εδώ είναι αυτό. Για να νομοδοτήσετε λοιπόν αρνητικά και να πει και όχι, πάει να πει ότι συμπεράγματα από την κουβέντα που έγινε σήμερα, όχι. Είναι ένα τόσο τραγικά επιζήμιο έργο για το φυσικό ανθρωπογενές πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής που δεν έχει καμία στραπέζα. Δεν μπορεί με κανένα τρόπο αυτό το πράγμα να μαζευτεί. Είναι ένα ρημάδι. Θα γίνει ο πυρηνικός όλο τον φοβάρο. Αυτό λοιπόν
Τώρα μιλάω, σας παρακαλώ, μην ενδιαφέρεστε. Ένα λοιπόν περιβαλλοντικό αίτημα. Αν αυτό είναι το συμπέρασμα μας και αυτό είναι ένα περιβαλλοντικό αίτημα, τότε πρέπει να νομοθετήσετε. Αν όμως όχι, πρέπει να το ξεχωρίσετε διαφορετικά. Ωραία, όταν θα θέσατε για το ζήτημα της πληροφορίας, παρακαλώ, εμείς σας ευχαριστούμε για την καλοκαιρία. Όταν υπάρχει δεν τελειώσετε από εδώ και πέρα, δεν υπάρχει μισό λεπτό. Κάνουμε νομοθετήσεις στην οποία το κοινό θα συμμετέχει. Όχι, κύριε Βαρκόπουλο, δεν είναι ούτε. Είπα ότι μια πλευρά που συμμετάσχει στην τοποθέτηση τη άλλη πλευρά. Παρακαλώ, θα τοποθετηθούμε εμεί. Προσωπείτε το συμβούλιο. Παρακαλώ. Ποια είναι η άλλη πλευρά. Ποια είναι η άλλη πλευρά. Παρακαλώ, δεν έχει κανείς, δεν έχει κανείς δικαίωμα τοποθέτησης. Άρα αυτό το οποίο δεν είναι δημοκρατικό ή είναι σωστό, ακυρώστε την απόφαση. Είναι άμεση δημοκρατία. Παρακαλώ, δεν υπάρχει απέναντι πλευρά σε μια αίτηση. Υπάρχει μια αίτηση η οποία θα κρυφθεί από το σώμα, αν θα νομοδοτήσει το σώμα θετικά ή αρνητικά. Δεν υπάρχει απέναντι πλευρά. Δεν υπάρχει κύριε αίτηση. Υπάρχει μια αίτηση. Δεν υπάρχει μια αίτηση. Δεν έχετε τον λόγο και αν διαφωνείτε με τη διαδικασία, μπορείτε να ακυρώσετε τον λόγο. Ποια είναι η αίτηση. Κύριε, θα σας αποβάλλω, κύριε Ευαγγελίδη. Εφοδίσθηση. Λοιπόν, αγαπητέ Πρόεδρε, θα ξεκινήσω με κάτι που είπες στον Δήμαρχο, ότι δεν έχεις δικαίωμα Δήμαρχε να παρεμβαίνει στην πολεοδομία. Θεωρώ ότι δεν έχει κανένα Δήμαρχο δικαίωμα να παρεμβαίνει στην πολεοδομία σε μια υπηρεσία που είναι σχεδόν αυτοτελής. Είναι υπόλογη σε αυτά που υπογράφει, σε αυτά που λέει, σε αυτά που δίνει, σε την νομοθεσία. Αυτό το λέω διότι κάποιοι λέγανε ότι ο Δήμαρχος ή η ΕΡΤΗ έδωσαν ένα χαρτί για βεβαίωση χρήσης. Το χαρτί της βεβαίωσης χρήσης δόθηκε μέσα από συγκεκριμένη νομοθεσία, την οποία την έκρινε η υπηρεσία, η πολεοδομία, η οποία είναι και οι δύο εδώ από την ΕΡΤΗ. Και ας μου πούν, και ας μου πούνε ποιοι αν ποτέ έχω παρέμβει στη δουλειά τους. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι η πολεοδομία, ύστερα λοιπόν από αυτή την φασαρία που είχε γίνει, η πολεοδομία είχε εκδώσει μια βεβαίωση χρήσης. Και η περιφέρεια, η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας, που ακόμα δεν μας έχει απαντήσει, εξέδωσε μια άλλη βεβαίωση, η οποία έλεγε εντός καθορισμένης βιομηχανικής κρίσης. Η λέξη καθορισμένη, όσοι γνωρίζουμε κάποια πράγματα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Είναι καθορισμένη, σημαίνει ότι εκεί μέσα υπάρχει ένας βιομηχανικός χώρος που έχει προκαθοριστεί. Στην Άμβρο πουθενά και σε κανένα νησί στις Κυκλάδες δεν υπάρχει πουθενά χρήση γης καθορισμένη βιομηχανική. Αυτά που μας είπε ο μελετητής, θεωρώ ο άνθρωπος είναι γνώστης, ήξερε τη μελέτη που έχει φτιάξει προφανώς, όπως εγώ δεν έχω πιστεί για τον δρόμο πρόσβασης, όπου δεν πήραμε και απάντηση αν είναι σε ΦΕΚ ή αν ο Δήμος τον έχει αντιμετωπίσει με κάποιο τρόπο στο παρελθόν. Άρα λοιπόν ο δρόμος πρόσβασης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομικό πρόβλημα αν υπάρχει θέμα εκεί. Όπως επίσης θεωρώ ότι και τα σύνορα με την εντός οικισμού ζώνη που είναι το Άνω Γάβριο και από ό,τι έχουμε ακούσει υπάρχει σπίτι εντός οικισμού στα 300 μέτρα, 350 μέτρα, δεν ξέρω πόσο είναι, άρα είναι κάτω από 500. Θεωρώ ότι αυτά είναι κάποια προβλήματα στη μελέτη που σήμερα εγώ δεν πήρα αυτές τις απαντήσεις. Αυτά είχα να πω. Εμείς αυτό που διαπιστώσαμε δηλαδή και διαπιστώνουμε ότι από όσα προβλέπει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και όλη τη διαδικασία που έγινε για την αδειοδότηση, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην περιοχή υποβάθμισης της περιοχής, μια περιοχή η οποία ουσιαστικά είναι ακριβώς στην πύλη εισόδου του νησιού, μετά
αν μας έχει μείνει μια παραγωγή στην έργα των πρώτων και μηχανία γιατί δεν έχουμε τα προσφύγει ζώνες, ο προσφύγει. Έλεγα λοιπόν ότι μία δραστηριότητα που μας έχει μείνει είναι αυτή ο τουρισμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο θα επηρεάσει όλη αυτή τη δραστηριότητα μια τέτοια θα έλεγα δραστηριότητα σκυλοδέματος. Για μας, από όσα προσπάθησε να μας πει ο μελετητής με την απαντήσεις που είναι για το θέμα για τις ζώνες, έγινε πάρα πολλές ερωτήσεις πώς ορίστηκε, πώς δόθηκε η άδεια εγκατάστασης, πώς ένα χαρτί, που να το πω και αυτό, επειδή κύριε Δήμαρχε, μπορεί να μην μπορείτε να παρέχετε στην πονοδομία, αλλά είστε στο προϊστάμενο σώμα του διοικητικού εκπροσώπου. Εγώ δεν θα μπορούσα να πιστεύω να το σώμα. Εσείς είπατε όμως ότι δεν μπορείτε. Να βγει η πολιτική διαδικασία. Εγώ απλώς δεν σας διέκοψα το δυνατόν. Είσαστε λοιπόν ο προϊστάμενος των διοικητικών εκπροσώπων και οφείλετε να παρακολουθείτε αν λειτουργούν καλώς οι υπηρεσίες. Αυτό έτσι νομίζω ότι το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί σκέφτεται πολλά λένε ότι η πολεοδομία είναι αυτό. Μπορεί να είναι αυτό μια δεκαλή λειτουργία, οφείλει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε εσάς. Έλεγα λοιπόν ότι ακόμα και τώρα δεν πήραμε απάντηση και μάλιστα ένα ερώτημα που δεν το έχω απαντήσει είναι ότι που δεν έχει απαντηθεί ότι ο ιδιοκτήτης του γηπέδου, του οικοπαίδου, την ίδια μέρα υποβάλλει αίτηση στην πολεοδομία και την ίδια μέρα παίρνει απάντηση. Δεν θα μου απαντήσει κανένας. Αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο παράδοξο. Εγώ έχω προσπαθήσει να πάρω στα τηλέφωνα του Δήμου κατά καιρούς σε υπηρεσίες και δεν απαντάνε μετά 10 μέρες πέρα του τηλέφωνα τους πριν περάσει. Πώς αυτό το χαρτί δόθηκε την ίδια μέρα. Αυτό είναι ένα πράγμα. Και μετά. Και για το οικόπεδο που είναι τυφλό, πώς θα μπορέσει να διορθωθεί, δεν δόθηκε καμία απάντηση και βέβαια κυρίως για τις επιπτώσεις στο τοπίο και γενικότερα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες ήταν όλες δυνητικά, δηλαδή ήταν σε μια διαδικασία. Θα θέλουν να αυτό, θα το παρακολουθήσουν, θα το κάνουν. Ποιος θα επιλέγει όλη αυτή τη διαδικασία, αν υπάρχουν πραγματικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, γιατί το μετροποριακό δεν πήραμε καμία απάντηση. Γενικά δηλαδή δεν αισθάνεται ότι πήραμε μια απάντηση η οποία να αισθάνεται τη βεβαιότητα ότι αυτή η βιομηχανία δεν θα παρουσιάσει κάτι τέτοιο. Σε κομμάτια να τα πει κάποιος διπλανός σας. Θα είναι σκληρό και δεν θα το θέλει. Όχι, εσύ άμα το γύρω θα ήταν 12 λεπτά. Το κοινό δεν έχει δικαίωμα. Ξέρω ότι είπαμε. Καταρχήν θα ήθελα να δηλώσω ότι αυτή η συνεδρίαση, όσο και αν μπορούν κάποιοι και θέλουν, δεν τους γίνονται να την δυναμητήσουν,
θα λειτουργήσει πραγματικά όπως πρέπει να λειτουργήσει. Σας καλωσορίζω λοιπόν στον κάμπο της υποκρισίας, που είναι ο κάμπος του Γαβρίου, που δυστυχώς επί πολλά έτη πολλοί βγάζουν πολλά χρήματα, μην κάνοντας τη δουλειά τους, που είναι να χωροθετήσουμε επιτέλους της θρησκείας. Θα ξεκινήσω ζητώντας μια συγγνώμη από τον κύριο Βαλμά, γιατί δεν είναι ο άνθρωπος αυτός που πρέπει να είναι ο υπόλογος αυτή τη στιγμή σήμερα, ούτε είναι η Δημοτική Αρχή. Έχουμε εγκλωβίσει μια ολόκληρη τοπική κοινωνία με τον κίνδυνο του διχασμού, και εδώ να σημειώσω, μην το τερματίσουμε. Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Είναι γνωμοδοτική απόφαση, ας ψηφίσει το Συμβούλιο ό,τι θέλει. Αλλά μην το τερματίσουμε με ακραίες τοποθετήσεις. Γιατί πραγματικά, όπως ζήσαμε, τον ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο το συμπτεύει σε σχέση με την γνωμοδότηση του αιωλικού πάρκου στο Ξεροκόπη, εμείς είπαμε όχι και το ΣΕΙ περνάει. Να διαχωρίσουμε τη διαδικασία. Η διαδικασία της νομιμότητας ΜΗ, και θέλω εδώ να συνταχθώ με τους 49 ανθρώπους που κάναμε την προσφυγή, γιατί είναι η ορθή λύση και όχι ο χαβαλές που προσπαθούν κάποιοι να την βάλουν εδώ πέρα, θα δείξει αν εμείς και ο κύριος Βαλμάς έχουμε εγκλωβιστεί στα λάθη και στις παραλήψεις των υπηρεσιών ή όχι. Να απαντήσω όμως και στον κύριο Σουσούδη το εξής. Προφανώς ο Δήμαρχος δεν έχει την δυνατότητα να παρέμβει την πολεοδομία όπως ακούσαμε. Η πολιτική είναι αυτό που ζούμε σήμερα εδώ. Ρωτάμε την τοπική κοινωνία και παίρνουμε πρωτοβουλίες. Δεν εγκλωβιζόμαστε σε αυτό που λένε οι δημόσιοι υπάλληλοι, τι λέει ο νόμος. Η πολιτική είναι πολύ ζωντανό πράγμα. Και γι' αυτό χαίρομαι από τη συνεδρία σήμερα. Θα σας πω το εξής. Επειδή είναι θέμα και θύμα της συγκεκριμένης της εκλογικής δημοτικής των δημοτικών εκλογών που προηγήθηκαν μόλις το Μάιο του 2019 και πραγματικά εδώ στο Γάβριο έχετε πολύ παιχνίδι και σε ιατρία του Γαβρίου και σε λογιστήρια του Γαβρίου για το τι θα κάνουμε τη δεύτερη Κυριακή με αυτό το θέμα. Να ξεκαθαρίσω επειδή έχω διητό ρόλο. Εάν φοβόμουν κάτι δεν θα ήμουν εδώ. Λυπηθείτε όλους τους επαγγελματίες που αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται στον κάθο. Όχι να υιοθετήσουμε μία πιθανό που εκρεμεί ως προς την νομιμότητα αγιοδότηση και επένδυση, αλλά να έρθουμε λίγο στα συγκαλά μας και να πούμε το εξής. Κύριοι, αυτή τη στιγμή εμείς δεν αποφασίζουμε αν γίνεται γίνει η επένδυση. Αυτό το αποφασίζει το ΣΕ και εδώ πραγματικά αυτή την ανησυχία που έχει το επικοινωνία την εξέφρασαν οι 49. Κυρία Κωνσταντινή, που εξαρτηνώνουμε με διακόπτεται. Μην με διακόπτεται. Συνεργάζεται με το κοινό. Συνεργάζεται με το κοινό. Μιλάς για δημόσιο. 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 Συ
Αυτό λοιπόν που δεν ήθελα να πω
ότι τα απόλυτα είναι στη διαδικασία. Και επίσης, θα πω ότι επειδή στην έψη ορίζονται και πολλοί που πραγματικά δεν είναι μέλη της να ζήσουν από αυτό, εγώ, στη δική μου παράταση, ποτέ δεν θα υποδείξω τι θα κάνουμε. Ούτε τους βάζω σε γραφεία μέσα για να κάνουμε συναλλαγές ενώπιον των εκλογών του 2023. Πρέπει να σοβαρευτούμε και να αποφασίσουμε τελικά ποια ανάπτυξη θα το δώσουμε. Και δυστυχώς αυτοί που αντιδρούν για να απαντήσουν τον κύριο Καπών, για να απαντήσουν τον κύριο Καπών, εσείς ως μηχανικός γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα πώς γίνουν οι βεβαιώσεις. Είπατε μία λέξη που καταγράφηκε στα γραφτικά. Αν εμένα θα θέλετε να αξιολογήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Μην μου σκόρετε χεράκια. Λοιπόν, ξεκινάμε με τους δημοτικούς συμβούλους. Έστω και αν έχει περάσει λίγο η ώρα, εγώ θα προσπαθήσω να είμαι πολύ ήρεμος για να βγάλουμε ξυπέρασμα και να μιλήσω μόνο πολιτικά. Άλλωστε, αυτό έκανα πάρα πολλά χρόνια και ξαναέρθα να το ξανακάνω για να βοηθήσω όσο μπορώ την δική μου μικρή παρουσία. Ακούστηκε πριν από λίγο ότι έχει δοθεί στις 6 Ιουλίου το Κοντιάνης. Το 2007 μια, το 2017 από την Πολωνία μια απάντηση σε ένα έγκαιρο που είχε κίνηση ότι τώρα την κρίση. Μετά από αυτό προχώρησε η διαδικασία και εξεδόθη στις 9 Μαΐου του 2018 ένα έγγραφο που δίνει στον κύριο Βαρμά στην ετούσια επιχείρηση να προχωρήσει την δραστηριότητά του. Προς μεγάλη μου έκπληξη, πήγα στην Πολωνία και προσπάθησα να βρω μέσα από το φάκελο από ό,τι στοιχείο υπάρχει. Σε 18 Απριλίου του 2019, κάνει ένα έγγραφο η κυρία Κατερίνη Κολυδά, η οποία βρίσκεται παρούσα εδώ, και ζητάει από την υπηρεσία του τμήματος βιομηχανίας και λέει διευκρίνηση σχετικά με την απόφαση χορήγησης έλεγχης και κατάστασης μονάδας παραγωγής. Κάνει λοιπόν ένα έγγραφο και παίζει στο 18 Απριλίου του 2019. Το έγγραφο το κάνει η κυρία Κολυδά και ζητάει προς την περιφέρεια, στο τμήμα βιομηχανίας. Και ζητάει λοιπόν διευκρίνηση σχετικά με την απόφαση χορήγηση έγκριση εγκατάσταση μονάδα παραγωγή. Κοιτάξτε, εγώ έχω δεν είμαι λογικό για να το ξεκαθαρίσω. Είναι πίσω το περιεχόμενο το έγκριση. Βεβαίω. Βεβαίω, να το διαβάσω, θέλετε. Βεβαίω. Λοιπόν, σχετικά με την άφραγη και βαθμό τάδε απόφαση χορήγηση έγκριση εγκατάσταση μονάδα παραγωγή αθλήμου και προγραμματό. Πείτε με το δικό μας αριθμό πρωτοκόλλου 2017 για τις επιτρεπόμενες κρίσεις της γης, ρωτάει η κυρία Κολυδά, την περιφέρεια. Όπως γνωρίζει την υπηρεσία μας, έχει εκδώσει το πίτα σχετικό έγγραφο σχετικά με τις επιτρεπόμενες κρίσεις της γης για την περιοχή Κάμπος Γαβρίου, σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η βιομηχανική κρίση βάσει της ΖΟΕ και αναφέρει το 291 ΦΕΠ. Λαμβάνοντας υπόψη το άλμα σχετικό και ειδικότερα την παράγραφο 17 και τα 21, στις οποίες αναφέρεστε για κάθε ορισμένη βιομηχανική κρίση στην ελόγω περιοχή και με δεδομένο ότι η ελόγω υπόθεση έχει γύρει θέμα αμφισβήτησης από τους κατοίκους του νησιού μας προς αποφυγή οποιοσδήποτε παρεμηνεύσεως, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε από ποια νομοθετική ρύθμιση προκύπτει ότι στο κάμπο Γαβρίου υπάρχει καθορισμένη βιομηχανική ζώνη όπως αναφέρεστε στο άλμα σχετικό. Παρακαλούμε τις δικές σας ενέργειες. Ρωτάει δηλαδή η υπηρεσία της Πολεοδομίας του Δήμου Άνδρου, την περιφέρεια. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο ήρεμος για να γίνω και κατανοητό στον κόσμο για να βοηθήσουμε αυτή τη διαδικασία απόψε. Αυτό το έγγραφο λέει ότι κοινοποιείται στο γραφείο του Μάρτιν.
ακούστε με. Θα έρθω λίγο πίσω, δηλαδή στις 9 Απριλίου του 2018 ο επενδυτής παίρνει μια έκκληση, μετά από παρέλευση 11 μηνών περίπου, κάνει ερώτημα η υπηρεσία, η οποία έχει δώσει το πρώτο έγγραφο που πατάει επάνω η περιφέρεια και το τμήμα βιομηχανίας. Δηλαδή το έγγραφο αυτό το οποίο πήγε στο Δήμο Άνδρου, γιατί ο αρχοδέκτης είναι ο Δήμος Άνδρου, πήρε 10 μήνες να φτάσει στην Πολυδομία. Και παρόλα αυτά, δεν το λέω για να εξάρω, αν θέλετε, την αγωνία την οποία νιώθει η υπάλληλος την καταθέτει εγγράφος, παρόλα αυτά η υπάλληλος κάνει ένα έγγραφο. Πού, εκεί που έπρεπε να το απευθύνει, εκεί που είχε δώσει στην εκδούσα αρχή λοιπόν για τον άνθρωπο ο οποίος είχε καταθέσει το έγγραφο. Απάντηση δεν είχε πάρει. Εκπάρεις 19 που είναι αγγελία. Ακούστε, εγώ δεν έχω, δεν έχω. Ήταν το 18, δεν πήρε. Γιατί δεν έχω ακόμα η κυρία απάντηση, την περιφέρεια. Ακούστε με λίγο. Τι να σας ακούω. Εγώ κόρεσα. Δεν έχω μια κυρία πήρε απάντηση από την περιφέρεια. Επομένως από τις 19 Απριλίου 2019. Ναι κύριε, εδώ είναι. Μπορείτε λίγο να μας το δώσετε το έγγραφο. Βεβαίως. 19 απάντηση το δικό μου έγγραφο. Πρέπει να συμπληρώσουμε και να βοηθήσουμε τους πάντες εδώ. 19 Απριλίου του 2019. Αφήστε την κουβέντα. Έχουμε το ίδιο έναν εδώ. 18 Απριλίου το ίδιο. Το 302. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βοηθάτε. Εδώ ήρθαμε για να βοηθήσουμε. Γιατί είπα από να μου βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Από ό,τι θα το διαβάσω, λοιπόν, θα ακούσουν όλοι. Σε απάντηση του βήτα σχετικού που αφορά το στάδιο έκθεση τη απόφαση έκθεση προελοντικών όρων, απαντάει λοιπόν στο 19, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πήγα στην Πολυδομία μου. Είμαι ειλικρινέστατο. Εντάξει. Λοιπόν, για τη μονάδα για την έκθεση παραγωγή. Μου λέτε τι κατά το χρόνο έκθεση σε λόγω έκθεση εγκατάσταση, τα απαιτούμενα δικαιολογικά καθορίζονταν με τον περιθμό τάδε. Και λέει, και εφόσον δραστηριότητα εγκαθίσατε σε περιοχή χωρί καθορισμένη χρήση γη. Παρέρχεται και λέει το γνωστό. Λοιπόν, η αριθμό τάδε βεβαίωση χρήση γη τη τμήματο δόμηση, που το νέο αναφέρει ρητά με την επόμενη κόπεδο και για βιομηχανική κρίση, καθορισμένη βιομηχανική κρίση είναι εντελώ διαφορετικό από τη χρήση. Κάνει κρίση. Εδώ υπάρχει κάνει και κρίση κιόλα. Θα μου τρέψει να δω αυτό το οποίο εγώ διαβάζω. Και κάνει και κρίση υπάλληλο τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, ακούστε τι λέξει μαζί σα είναι. Να μπορώ να ολοκληρώσω τη σχέση. Εκείνο λοιπόν το οποίο θέλω να καταθέσω, ακόμα και αν έχει έρθει αυτό το έγγραφο το οποίο μας καταθέσατε και μας σκέφτεται. Μπορεί να το καταθέσω να το δείτε για αυτό. Αυτή είναι η απάντηση στο έγγραφο που ήταν 16 Απριλίου και που ήταν 16 Απριλίου. Δεν είναι απάντηση στην μην δημιουργείται πλασματικό αντιβόλιο. Εντάξει. Στι 16 Απριλίου έκανα εγώ το ερώτημα και αυτή η απάντηση ήρθε σε μένα που σα την έδωσα στην ενημερωτική συνάντηση που κάναμε στο Γάβριο στις 19 Απριλίου. Εγώ θέλω να δω την απάντηση που έκανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ υπάρχει αποδέκτης προς περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Δεν υπάρχει το Δήμο. Μπορώ να κάνω την ερώτηση. Δεν απαντάει στο Δήμο όπως στην Πολυδομία που ρώτησε. Πολυδομία είναι στο Δήμο. Παρ' όλα αυτά δεν πειράζει. Το διευκρινίζατε εσείς, διευκρινίζατε. Εγώ θα συνεχίσω τη σκέψη. Δεν είναι η απάντηση όπως το είπα. Εντάξει, δεν είναι η απάντηση. Λοιπόν, δεν είναι θέμα αν έχω δίκιο. Το θέμα είναι εδώ να λύσουμε μια διαδικασία. Γιατί εμείς είμαστε πολιτικό οργάνωμα. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο όφιλε να κάνει ο κύριος Σουζούδης είναι τουλάχιστον από την συγκεκριμένη μέρα που δεν πήρε το έγγραφο ως απάντηση, όπως επιβεβαίνεται τώρα, δηλαδή από τον Απρίλιο του 2019, να πει ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν το είπε ποτέ. Δεν το είπε ποτέ. Και ξέρετε γιατί σας τα λέω αυτά. Διότι είχα, αν θέλετε, την τύχη στο παρελθόν και εγώ να ασκήσω την ίδια διαδικασία. Δηλαδή στον μικρό Δήμο Άνδρου και πάντοτε ρωτούσα τις υπηρεσίες και αυτό κάνω και μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν, εκείνος ο οποίος, αγαπητέ Θοδόση, απόψε, σε άκουσα με πάρα πολύ προσοχή, τουλάχιστον θα έπρεπε να ζητήσει μία συγγνώμη, εγώ θα τη ζητήσω πρώτος απόψε, όπως όλους εσάς,
εάν ήταν στη θέση του Θεοδόσιου Σουσούδη, θα ήταν ο Θεοδόσιος Σουσούδης. Δεν θα έπαιζε δύο ερωτήματα ότι η μονοδομία έχει δώσει μια βεβαίωση και κάποιος άλλος στην πορεία έκανε αυτά που έκανε, που σας διάβασα και δεν πήραν απαντήσεις. Διότι εδώ συμβαίνει το εξής. Έχουν φέρει μια κοινωνία η οποία πάει να χτυπηθεί. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Και τι εννοώ, να επικαλεστώ το έγγραφο του κ. Καπάκη. Γιατί το 17 είχε κάνει την γράψη, το δικό σου έγγραφο πέρα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τους δασικούς χάρτες και τους καθορισμούς που θα έπρεπε να έκανε εκείνη στο βήμα, στο δικό σου βήμα άνθρωπο και δεν άλλο δεν γίνει. Όχι, το θέμα είναι λεπτά. Δεν είναι άλλο θέμα. Δεν είναι άλλο θέμα. Εάν είχαν καθοριστεί από το παρελθόν, από όλοι μας, ο Γενικός Πολεμικός Σχεδιασμός, όπου έχει γίνει σε ενάρρωση στην Πάρο, η κοινωνία δεν θα ήταν έτσι σήμερα. Από τη μία υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δίκιο και υπάρχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι που έχουν δίκιο. Και πρέπει το πολιτικό όργανο να αποφασίσει. Τι να αποφασίσει, πώς θα αποφασίσει τώρα. Τη στιγμή μάλιστα που οι κάτοικοι έχουν προσφύγει και έχουν και δίκιο οι κάτοικοι. Πώς θα έρθει το όργανο να αποφασίσει. Άρα λοιπόν, κάνοντας την αυτοκριτική μας, όταν αναλαμβάνουμε θέσεις, να είμαστε άξιοι να τις υπηρετήσουμε. Κάποιοι λοιπόν δεν τις έχουν υπηρετήσει σωστά και έχουν ονοματεπώνυμα. Και μας φέρνουν εδώ πέρα απόψε να λύσουμε αυτά που δεν μπορούμε πραγματικά να λύσουμε και δεν απορρέουν από οτιδήποτε. Τι θα σου έκανε, λέω, να γίνει. Κυρία Κωνσταντινίδου, Το προσωπικό είναι ότι κάνει σε εξήγηση. Έχει ένα λοιπόν να μου πει πού είναι το προσωπικό για να σου δώσει τον λόγο να απαντήσει. Αν όμω δεν υπάρχει προσωπικό, το λέει ο καθισμό, που ξέρει πάρα πολύ καλά, δηλαδή θα είναι στο λόγο του προσωπικού, αλλά δεν είναι. Α έπρεπε. Τι είπε μια πολιτική κρίση, θα την απαντήσει την τροπική. Δεν σου πει το λόγο. Δεν είμαι και αυτό δεν ξέρει το λύση. Αν είναι κάτι προσωπικό, εξήγησε μου. Είσαι και νομικό, Λευτέρη. Νομίζω ότι η ειρωνία είναι χειρότερη από την ύβρη. Εντάξει, είναι χειρότερη από την ίδρυκη ηλωνία και δείχνει χαμηλού επίπεδου και θέλω να απαντήσω. Θα απαντήσω την ίδρυκη ηλωνία. Δεν επιτρέπω στον κύριο Γιάννης να ελωνέλεται. Και η πολιτική δεν είναι κουτσοβολιό. Εντάξει, θα τα πείτε στην ηλωνία. Και δεν μπορεί να απαντήσει. Δεν είναι εκείνο που συμβαίνει σήμερα. Λοιπόν, αν τώρα κάνετε κάθε προσωπικό, θα πρέπει να απαντήσετε και μια λύση που σε προεδρία σα, μιλάτε σε επικεφαλή τηλεφώνου και για τα πολιτικά τη. Και ο κύριο Γιάννη συστέμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι. Κοιτάξτε το λόγο γιατί θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δημαρχό τι εννοούσε που έλεγε το υπονόμιο του ισολογιστέ και για τα γραφεία. Θα τα ακούσετε στην προεδρία. Τοποθέτηση εδώ. Έχετε να πείτε κάτι μικρό. Γιατί με παρακαλώ συντηρείτε. Ήταν και η ερώτηση του κυρίου Γόσου, δεν είπα αυτή τη στιγμή, τι εννοούσα. Βάζει και προσπαθούν. Τα καταγράφουν όλα εδώ, όπως ξέρετε, δεν είμαστε δημοκράτες. Κατά την δημοκράτες, μάλλον. Μάλλον. Αυτό που λέτε στην δημοκρατία, εγώ διαφωνώ με αυτό που λέτε. Καθώς παρακαλώ, κύριε. Οι απαντήσεις είναι εδώ τις ερωτήσεις. Παρακαλώ, παρακαλώ. Τοποθέτησε από την κυρία Μαμάια τον κύριο. Θέλω να παρακαλέσω τον Δήμαρχο να μην ξαναχρησιμοποιήσει εκφράσεις ή να πετάει λάστιχο στον αρμηστήρα, θα την πω αυτή την κουβέντα, αν και δεν μου αρέσει να λέω τέτοιες κουβέντες, για ανθρώπους οι οποίοι παρευρίσκονται, οι οποίοι δεν μπορούν να μιλήσουν,
και να δημιουργείται όλη αυτή η εντύπωση γύρω από διάφορα πρόσωπα. Δεν το επιθυμώ σαν κάτοικος αυτού του νησιού και με το δεδομένο ότι στην παρούσα φάση είσαστε εσείς εκπρόσωπος αυτού του νησιού. Δεν με θυμά, δεν μου αντιστοιχεί, δεν το θέλω σαν κάτοικος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να σταματήσει αυτή η ιστορία. Ατάκες και να πετάμε γενικώς διάφορα πράγματα εναντίον προσώπων, αυτό παρακαλώ πάρα πολύ, δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνη. Λοιπόν, επί του θέματος. Εγώ σήμερα θα δω τον κύριο Παλωμά, δεν τον έχω ξαναδεί. Κάνετε. Δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ μου. Ειλικρινά. Είναι μια διαδικασία που για μας κατηγορεί συνειδητά από πέρυσι. Και είμαστε στη δυσάρεστη θέση πράξης της διοίκησης και όπου φυσικά εναντίον του προσώπου του κ. Παλωμά, προς Θεού δεν έχουμε απολύτως τίποτα, μια πράξη της διοίκησης η οποία μας θίγει αφόρητα, αναγκαστήκαμε να κάνουμε αυτή την αίτηση ακύρωση στο Συμβούλιο Επικρατείας πέρσι, 13 Νοεμβρίου όπως προείπα, προκειμένου να αποδείξουμε το προφανές, δηλαδή ότι στην περιοχή μας δεν υπάρχει καθορισμένη βιομηχανική χρήση και γι' αυτόν τον λόγο έπρεπε να το αποδείξουμε τέλος πάντων μέσω της δικαστικής οδού. Δεν μπορώ να πω ότι με βοήθησε η διοίκηση τότε, ούτε σε επίπεδο πρώτου βαθμού, ούτε σε επίπεδο δεύτερου. Γιατί συνδέεται και το δεύτερο. Είναι ελεύθερο. Είπατε. Συνδέεται και με το δεύτερο. Λέω ότι έκδοση. Αυτή είναι λάση. Δεν υπάρχει λάση. Γεγονότα. Ούτε με καλέσατε να υπογράψω. Αφήστε με να σας πω. Μην το λέτε αυτό. Εκλογές κάναμε. Μην το λέτε αυτό. Λέγατε επίμονα ότι μια χαρά είναι στον κάτω η μονάδα. Δεν έχει πρόβλημα κανένα στον κάτω Γαβρίου. Αυτό μας λέγατε. Λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα διέξοδο όπου βλέπουμε ξαφνικά πεταμένα Συνδευρίου να υψώνονται δύο σιλό και να δημιουργείται μια τεράστια αναταραχή γύρω-γύρω σε όλους τους ανθρώπους και προσπαθούσαμε να δούμε άκρη, να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα. Πέρασε ένας χρόνος, έχει γίνει προσφυγή, έχει γίνει ανταλλαγή χαρτιών προς αυτόν τον λόγο κλπ. Μέσω της διαδικασίας της νομικής και έχουμε φτάσει στο σήμερα. Ενώ η χορήγηση έκρηξη εγκατάστασης έλεγε ότι δεν απαιτείται περιβαλλοντική μελέτη επειδή η συγκεκριμένη κατάσταση βρίσκεται εντός καθορισμένης χρήσης. Αυτό έλεγε τότε η χορήγηση έκρηξη εγκατάστασης. Και ξαφνικά, οπότε δομείται μία νομική αντιπαράθεση πάνω σε αυτή την υπόθεση. Άρα έλεγε ρητά ότι δεν απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διότι βρίσκεται σε καθορισμένη βιομηχανική χρήση. Λοιπόν, περνάει ένας χρόνος και προσφάτως ενημερωθήκαμε λοιπόν ότι η εταιρεία ξεκινά να κάνει μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ένα έργο το οποίο έχει εγκατασταθεί, τέλος πάντων, ως όλη αυτή η κατάσταση έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο. Άδεια δόμησης δεν υπήρχε όταν εγκατάστηκε. Η άδεια δόμησης βγήκε το Γενάρη του 2019, όπου αυτή η άδεια δόμησης πάλι έλεγε για κινητή μονάδα, ενώ είχαμε μπροστά μας μια σταθερή μονάδα. Όπως είπε ο κ. Δήμαρχος, έχουμε προσφύγει και για αυτόν τον λόγο. Βεβαίως, διαμορφώθηκα πολύ αυτόν τον καιρό ότι περάσαμε διάφορες διαδικασίες, ότι έπρεπε πολύ έγκαιρα να κάνουμε όλες αυτές τις προσφυγές, διότι αλλιώς ο χρόνος περνάει και είναι σαν να μην έχει συμβεί τίποτα μετά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και φτάνουμε στο σήμερα, όπου ερχόμαστε να γνωμοδοτήσουμε σε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ο κύριος Ιωνάς, σαν μελετητής της εταιρείας Βαρμάς, έστειλε στον Δήμο και αποκεντρωμένη βέβαια έστειλε στον Δήμο για να χρηματοδοτήσει όπως και στο τοπικό συμβούλιο και έχω να παρατηρήσω για την διαδικασία για το θέμα μας τα εξής βασικά. Δεν θέλω να σας κουράσω, είμαστε όλοι λίγο κουρασμένοι και θέλω να πω το εξής. Πώς μπορώ εγώ
να πω, αν κάνει πολύ θόρυβο, λίγο θόρυβο, πολύ σκόνη, λίγη σκόνη, όταν εκ του νόμου αυτή η εγκατάσταση δεν επιτρέπεται να χωροθετηθεί εκεί. Δηλαδή, όταν ρητά λέει ο νόμος, ότι όταν έχω οικισμό που υφιστάμενο του 23 σε ζώνη 500 μέτρων, όχι από το κέντρο για την Αγία Σοφιά, σε ζώνη 500 μέτρων δεν μπορεί να εγκατασταθεί τέτοια οχλούσα δραστηριότητα μέσα της όχλησης. Υψηλής βέβαια. Άρα, εδώ έχουμε ένα νομικό κόλλημα. Επίσης, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη των νομικών μας, έχει παραβιαστεί η ζώη της άνδρου, διότι δεν λέει πουθενά ρητά, πουθενά, ότι επιτρέπεται η βιομηχανία. Επίσης, για να μπορέσει το ξηρόρεμα να το διαβεί ο όποιος, έχω στείλει έστειλα σε όλους τους συμβούλους και παρακαλώ να το δουν όλοι, το ρέμα, το οποίο δεν είναι ξερό, το ρέμα είναι περισσυνή φωτογραφία, η οποία την έστειλα σε όλους τους συμβούλους για να δούμε περί ποιου ξηρό ρέματος μιλάμε. Είναι ένα ρέμα γεμάτο νερό. Λοιπόν, άρα σημαίνει ότι χρειάζεται να γίνει επίχωση του ρέματος και να μπορούν να περνάνε αυτοκίνητα απέναντι. Άρα σημαίνει ότι όταν κάνουμε επίχωση, σημαίνει ότι έχουμε στροπή των υδάτων από το ρέμα. Άρα, να μην αναφερθούμε όσο παραβιάζει για στιγμή. Έχετε 5 λεπτά για 2, όσο γενικό θα δείξω δεν μπορεί παραπάνω. Κύριε Δημαρχέ, Κάντε κύριε Δήμαρχε, ότι δεν εκπροσωπήσετε το τι λένε οι υπάλληλοι των υπηρεσιών και ότι πρέπει να παίρνουν θέσεις σαν πολιτική. Θέσεις δεν πήρατε καμία όταν ήσασταν επάνω. Το μόνο που δηλώσατε τότε και το δηλώνατε ακόμα ήταν ότι δεν την γνώριζα, ήρθε ένα χαρτί από την περιφέρεια, έγραφε να πάρουν επαρχείο κίνδυνο, δεν είχα ενημερωθεί και κρυφτικά ήρθε από το χαρτί. Δεν κρύβομαι πολλά. Τέταρτο, προσπαθείτε να διχάσετε το νησί, τότε συμφωνούμε μετά τον ένα και τον άλλον, είπατε για ιατρία, είπατε για λογιστήρια, είπατε για βεβαιώσεις μηχανικών. Πού είπατε. Όλοι τα ξέρουν, αλλά δεν λέτε όμως τίποτα. Μετά τρελάστηκε για μία ακόμα φορά. Για λογιστήρια τώρα, εγώ καταλαβαίνω για λογιστήρια τι λέτε. Υπολογίζετε το στενό σα συνεργάτη με το κομμάτι που προσλάβατε τώρα τελευταία. Όλα αυτά. Να τον χαίρεστε και καλά ξεπερνέμαστε. Παρακαλώ. Μπορεί να δώσεις τα πριν. Παρακαλώ. Είμαι διακόπτεται. Μου είπε διακόπτεται. Είμαι διακόπτεται και εμείς συνεχίζεται. Και πατέρα του κύριου Σουσούδη. Κύριε Υπαρχή, εδώ η περιοχή γίνεται απαξίωση της περιοχής του Αγρίου για μία ακόμη φορά. Με την εγκατάσταση αυτής της γεωργανικής μονάδας. Μετά από την ιστορία των σκουπιδιών που έπεσε και μετά τις ανεμογεννήτριες και όλα αυτά. Πιστεύω ότι τα λάθη που έχουν γίνει, είτε εκτελεσμένα ή όχι από την περιφέρεια και από το Δήμο της Άνδρου, είναι ευκαιρία σήμερα να διορθωθούν με μια υπεύθυνη στάση. Επίσης, η υπεύθυνη στάση πρέπει να είναι και όλων των δημοτικών συμβούλων να είναι καθοριστική η στάση που θα κρατήσουν σήμερα, διότι η περιοχή αυτή πάει να καταστραφεί, εάν περάσει και το σημερινό. Πρέπει όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να μην επιτρέψουμε τη μεθόδευση τη ολική καταστροφή τη περιοχή του Καρδίου. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να βρείτε στην πρώτη στρατή. Θα συμφωνήσω με την άποψη του κυρίου Δημάρχου που είχα και εγώ τις αντιρρήσεις όταν μας ζητήθηκε την περιφέρεια, από την περιφέρεια να νομοδοτήσουμε για επιπτώσεις περιβαλλοντολογικών για εκτός περιβαλλοντολογικής μελέτης του έτοιμου σκηνοδέματος. Εμείς δεν είμαστε εκεί. Κακώς ήρθε αυτό το παράκι σε εμάς. Εγώ αναγκάστηκα να διαβάσω όσο μπορούσα τη μελέτη, δεν είμαι ούτε τεχνικός ούτε νομικός, από αυτά που είδα έγινα κάποια πράγματα ότι υπήρχαν κάποιες αυσάπιες και
και εισηγήθηκα, νομοθετήθηκα θετικά. Αλλά επιμένω και πάλι, κακώς έρχεται αυτό το πράγμα σε εμάς. Τώρα, ότι θα γίνει υποβάθμιση της περιοχής δεν εξαρτάται μόνο από τον κύριο Βαρμά, τον οποίο τον σέβομαι και το έχω πει πολλές φορές και τον εκτιμώ. Εδώ πάει εσκεμμένα να γίνει μία βιομηχανική περιοχή σε όλο τον κάτω του Καβρίου. Γιατί μετά από τον κύριο Βαρμά θα υπάρχει συνέχεια, θα υπάρχει και ο επόμενος και ο μεθεπόμενος. Αυτό τι σημαίνει? Πλήρη απαξίωση της περιοχής και μείωση της τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο δεν το θέλουμε. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που τόσο καιρό έχω φάει λάσπη και απειλούμε και από τον κύριο Βαρμά και από τον κύριο Μπασαντή που βρίσκεται πάνω, διότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανένα. Είμαι υποχρεωμένος, επειδή είμαι εκλεγμένος, να πάρω θέσεις κατοίκων. Γράψτε λοιπόν πάρα πολλά εναντίον του κενά. Και να σημειώσω ότι την ημέρα του τοπικού συμβουλίου στάθηκε η πυροσβεστική να μου κάνει έλεγχο και μου είπε: δεν είμαστε οι πρώτοι, θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Ελάτε να με ελέγξετε. Κρεμάστε με, μπορείτε να με κρεμάσετε. Αυτό θέλετε. Ή το καλό τη περιοχή. Ναι, εσύ, γιατί εσεί μου γράφετε πολλά σχόλια. Ποιο πήρε άλλο μπορεί αυτό να πω, δεν το πάει σαν τι τώρα. Να προσθέσω κάτι. Ξέρετε ότι κινδυνεύω και φυλάω με προφορά στην Αθήνα να μην αφήνει συνεργά στην Σόπρατα με αυτά όλα που γράφετε. Ξέρετε. Και δεν θέλει. Και απειλούμε και με τηλέφωνα. Και δεν θέλει, σας παρακαλώ, είτε μην εδώ. Υπάρχουν κάποια ώρα εδώ. Εσείς είστε να παρακαλώ. Και πρέπει να τρέψετε γιατί κάνετε δημοσιογραφία. Αυτή είναι η δημοσιογραφία που κάνετε. Αλλά δεν φοβάμαι. Μαζέψου! Μαζέψου!
Σας παρακαλώ, σεβαστείτε τη διαδικασία. Φτάσαμε λίγο πριν το τέλος. Είναι άδικο τώρα να χαλάσει όλος αυτός ο ρεοσυρμός. Άσχετα με τις πολιτικές ταυτότητες, αντιπαραθέσεις, σεβαστείτε τη διαδικασία. Να τελειώσουμε με το καλό. Η συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου του 19 μεταξύ των κατοίκων χωρέων και ελευθερών απουσίαζα και να τονίσω δικαιολογημένα και όχι εσκεμμένα. Ύστερα από ενημέρωσή μου, όσον αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υπάρχει, διαπίστωσα ότι στη μελέτη αναφέρεται πως όντως δεν υπάρχει μεταβολή της εικόνας του τοπίου και αλλίωση των χαρακτηριστικών του νησιώτικου περιβάλλοντος και δεν προσδέχεται την αντιμετώπιση τους με συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να μην υποβαθμιστεί ούτε στο ελάχιστο τουριστικά η γύρω περιοχή. Επομένως, από τη στιγμή που ισχύει κάτι τέτοιο, είναι προφανές πως με βρίσκει αντίθετο, διότι πάνω κάποιο ένα χωριό το οποίο είναι η βιτρίνα του λιμανιού της Άμβρου, δεν θα πρέπει ούτε στο ελάχιστο να υποβαθμιστεί, ιδιαίτερα μετά την μακροχρόνια τουριστικά ανάπτυξή του. Ένα χωριό το οποίο έχει διαμορφώσει τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια ένα αγροτουριστικό προφίλ, και έτσι θα είναι θεωρώ κρίμα αυτό το προφίλ να αλλοιωθεί. Διότι κάτι τέτοιο επίσης θεωρώ πως θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο γενικό σύνολο της τοπικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας. Να προσθέσω γιατί υπάρχουν και πολλοί αγρότες και εκπαιδευτικούς από κάποιο που ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Πιστεύω ότι θα επηρεάσει και σε αυτό. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω πως έχουμε όλοι μας την ιστορική ευθύνη ώστε να πάρουν σωστές και ορθές αποφάσεις για ένα καλύτερο μέλλον της περιοχής. Της περιοχής μας, που έχουμε ως εθνική υποχρέωση να παραδώσει στα παιδιά μας. Και εδώ θα κάνω δύο ενστάσεις από όλα όσα έτσι αποκόμη από κάποια πράγματα που άκουσα εδώ απόψε. Το ένα είναι το θέμα του κυκλοφοριακού. Θεωρώ πως δεν είναι λύση να μην πάνε τα φορτηγά, λέω ξέρω εγώ τι, από το κάτω και να πάνε από τον κεντρικό δρόμο που πηγαίνει στο Πάνω Κάβρο. Έτσι, το Πάνω Κάβρο έχει 60 μόνιμες κατοικίες και άλλες τόσες εξοχικές. Και εκεί πρόβλημα θα έχουν, δεν είναι λύση αυτή. Και δεύτερον, όσον αφορά τις αποστάσεις, επειδή άκουσα ότι η απόσταση μετρείται με βάση την Αγία Σοφία. Ακριβώς από πάνω από το κάτω του Καβρίου υπάρχει ένας μεγάλος οικισμός του Κουμαρίου. Έτσι, είναι η Λεκάτισσα που έχει πολλά σπίτια και ακριβώς από πάνω του Κουμαρίου. Δεν θεωρώ ορθό να μετρήσει η απόσταση από την Αγία Σοφία. Αυτά έκανα από τον Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, δεν ψηφίζετε νομίζω. Αν είναι κάποιο, ψηφίζει μόνο πρώτο, δεν ξέρω. Απλά με την αφορμή του γεγονός, θα έχουμε δώσει ορθούς να πούμε ότι αυτό το κρατήριο του πάμε πάρα πολύ και κάποια στιγμή, αν συνεχιζόταν αυτό, θα ήθελα να διακόψει συζήτηση πλέον και να μην υπάρχει απόφαση εδώ σήμερα. Αλλά επειδή εισέχομαι όλους τους αρχηγούς που περιμένουν αυτή την απόφαση, όποια και να είναι αυτή, δεν έμενε σε αυτό και δεν θα το ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ρωτήσω ότι κατά το παρελθόν τα σύνορα ήταν πολύ πιο κάτω, στο κάτω του Καβρίου. Ξέρω και να με διορθώσει κάποιος αν γνωρίζει κάτι παραπάνω από μένα, ότι τώρα τα σύνορα έρχονται στο... με το ρεύμα τέλος πάντων, το μεγάλο ρεύμα. Έχει περάσει η ώρα και εγώ δεν θέλω τώρα ούτε να δυναμητήσουμε το κλίμα. Οφείλω μια απάντηση στο κλίμα, παρόλο που παρέχουμε για τα όσα είπε ότι τα θεώρησα, παρόλο που είπε ότι δεν θέλουμε το δικασμό, μη σε δικαστικά και συκοφαντικά. Ξεφεύγω από αυτό το θέμα, θα περίμενα όμως ο ίδιος να πάρει θέση για αυτό το σημαντικό θέμα και να μας πει ποια είναι η θέση του. Δεν έδωσα ούτε τη θέση του, ούτε του κ. Γιαννήση που μίλησε, ούτε του κ. Γιαννήση. Αλλά κυρίως δεν ακούσαμε τη θέση ούτε της νομικής υπηρεσίας, ούτε της
της τακτικής υπηρεσίας. Ποια είναι η εισήγηση τελικά, καλούμαστε εμείς οι δημοτικοί σύμβουλοι να πάρουμε θέση χωρίς να ξέρουμε ποια είναι η θέση του Δήμου. Ο Δήμαρχος είναι ο πρώτος πολίτης του τόπου, είναι ταρχός, πέρα από τα άλλα που οφείλει να κατευθύνει, να ευνέει, να πληροφορεί και να λειτουργεί για τον παραδείγματος. Δήμαρχε, πάρε θέση σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Αν πρέπει να γίνει, δεν πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ. Μια και το κλίμα ηρέμησε, δεν θα ήθελα να δυναμιλίζω και εγώ με τη σειρά μου, όμως είμαι υποχρεωμένος να δώσω με ελάχιστα λόγια κάποιες απαντήσεις. Πρώτον, στον Δήμαρχο, ο οποίος σε κάθε ευκαιρία, είτε είμαι παρόν είτε είμαι απόν, φροντίζει να τα ρίχνει τα βάλει στην προηγούμενη διοίκηση. Δες και το νησί της Άνδρου είχε μόνο μία διοίκηση, αυτή του 14-19. Ξεχνάει τις διοικήσεις τις προηγούμενες, τις προπροηγούμενες, τις καταστάσεις που βρήκε η κάθε διοίκηση μετά την επόμενη και εμείς ποτέ δεν είπαμε τι μας έκανε η προηγούμενη διοίκηση. Το λέμε μόνο όταν μας κατηγορείτε. 24 Νοεμβρίου λοιπόν που έγινε στο Γάβριο, στο τοπικό συμβούλιο, η συζήτηση, η πρώτη κουβέντα του Δήμαρχου, από ό,τι άκουσα, από ό,τι μου είπαν οι άνθρωποι που ήταν εκεί, ήταν γιατί είναι ο Σουσούδης. Ο Σουσούδης λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, έπινε, γιατί ήταν στο κέντρο υγείας, είχε δύο περιστατικά και το ένα μάλιστα πήγε διαπομπηθεί στην Αθήνα με ελικόπτερο. Γι' αυτό έλειπε. Αν ήταν ένα αλήτη, θα έλειπε και σήμερα. Δεν έχει πρόβλημα να πει τη γνώμη του ο κύριος Σουσούδης. Ποτέ. Και ούτε είπε εκφεύγει. Δεν το πήρα το χαρτί ή το χαρτί πήγε στη ΓΕΑ, ή στη ΓΕΑ και δεν το είδα. Κύριε Γιαννήση, μιλάτε για τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες είναι πίσω σας. Δεν τις έχετε ρωτήσει. Πότε έγινε η αίτηση, πότε δόθηκε η απάντηση. Δεν ξέρετε τι χαρτί έδωσαν οι υπηρεσίες. Είστε, είχατε ψάξει πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω. Και το μόνο που μας είπατε είναι το χαρτί που έστειλε η υπηρεσία που ως όφηνε να κάνει, έστειλε μία βεβαίωση χρήσης και πήρε μία απάντηση για συγκεκριμένη ζώνη. Και γι' αυτό έστειλε το χαρτί αυτό και το κοινοποίησε σε μένα. Είναι πάρα πολύ απλό. Θέλω λοιπόν να πω ότι η αυτοκριτική σίγουρα όλοι μας κάνουμε ή πρέπει να κάνουμε. Εσείς μάλλον δεν την κάνετε, κύριε Γιάννηση, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχετε γυρίσει πίσω στο νησί για να το σώσετε. Να το σώσετε από τι? Από τη μειοψηφία που σας κατέταξε ο αγριότητος λαός. Μιλάτε δηλαδή εσείς που σας έχει κρίνει. Σας έκρινε δύο συνεχόμενες θητείες, το 2-2 και το 2-6 και τώρα πάλι σας έκρινε και εσείς λέτε ότι ήρθατε για να το σώσετε. Καλά, αυτό που λέμε ξεπερνάει κάθε όριο. Κάθε όριο ξεπερνάει. Και δεν είμαι ο πολιτικός, το είμαι εδώ ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο. Δηλώνω λάθη στο νησιού μου. Έχω κάνει και λάθη, έχω προσπαθήσει όμως. Δεν μπορείτε εσείς κύριε Γιαννήση που λείπατε από την Άνδρο 10 χρόνια και εσείς κύριε Έπαρχε, Δήμαρχε, που λείπατε από τη θέση του Επάρχου όλο τον καιρό να κρίνετε τι έκανε η Δημοτική Αρχή από το 14 μέχρι το 19. Φροντίστε να μάθετε τι βρήκε και μετά να τους κρίνετε και να μας κρίνετε και εμάς. Όσον αφορά τα υπηρεσιακά λοιπόν, είναι πίσω σας. Ρωτήστε τους και θα σας απαντήσουν. Από εκεί και πέρα, το να φέρνουμε τη συζήτηση σε τόσο χαμηλό επίπεδο, πράγματα τα οποία τα μπορούμε να συζητήσουμε με κάθε ευκαιρία και να τη φέρνουμε και να εκδοξεύουμε λάσπη. Παρακαλώ, τώρα κάνουμε το να φέρουμε λοιπόν τη συζήτηση σε χαμηλό επίπεδο δεν βοηθάει κανένα. Και δεν βοηθάει μάλιστα αυτή τη μεγάλη που πήρατε εδώ πέρα απόφαση και τα καταφέρατε να γίνουν τα συμβούλια στο Γάβριο, στη χώρα, στο Κόρδι, ανάλογα με όποιον αφορά το θέμα, δηλαδή έχουμε ένα σοβαρό θέμα στο Γάβριο, κάνουμε στο Γάβριο. Άρα λοιπόν έχουμε τον κόσμο δίπλα μας, ο κόσμος μας κρίνει. Δεν μπορούμε λοιπόν να ρίχνουμε το επίπεδο της συζήτησης και αντί να συζητάμε το θέμα, να κουβεντιάζουμε τι έκανε ο τάδε ή τι έκανε εκείνος ή τι έκανε ο άλλος. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι πετάω την μπάλα στην εξέδρα, γιατί έτσι με βολεύει. Αν αυτό είναι η πολιτική, όλα τα πετάμε στην εξέδρα,
Εδώ λοιπόν πάρετε θέση, κάντε την εισήγησή σας, πείτε μας την άποψή σας, να αποφασίσουμε και εμείς γιατί τελικά γνωμοδοτούμε και ο κύριος Βαλμάς, ένας επιχειρηματίας άξιος, δεν έχουμε τίποτα με τον κύριο Βαλμά, ούτε με κανένα επιχειρηματία. Εδώ ήρθαμε να γνωμοδοτήσουμε για ένα συγκεκριμένο θέμα. Δεν βοηθάει σε τίποτα, ούτε κάποια ιατρία, ούτε κάποια λογιστήρια, ούτε κάποιες ταβέρνες, ούτε τίποτα. Δεν βοηθάνε αυτά. Σας περιμένουμε, δεν είμαστε μιλήσεις σας. Θα συνεχίσουμε, θα συνεχίσουμε. Άρα δεν θα θέλει την πρόταση. Θα είναι και σειρά μου. Θα ψηφίσουμε όλα και θα ψηφίσουμε όλα. Θα είναι και σειρά μου. Για να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε. Άρα λοιπόν η θέση μας θα εκπαστούν ο Μας έγινε κουράσει την κυβέρνηση. Για μας, αδελφά, πρώτα απ' όλα, κουράσει κάποια άλλη.
Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά δεν θέλετε σε τίποτα εμείς να τα τραβάμε. Θέλουμε να τα πάρουμε μία ακόμα στην οποία σε φέρνει μετά την ΖΕΕ. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, πείστε. Η συνεδρίαση είναι πετάγια, σας παρακαλώ, του κυραβείου Δήμαρχος. Και στη συνέχεια θα πούνε στα πούνε στην υποχωρία. Λειτουργώντας ως πολιτικό όργανο και δηλώνοντας όχι νομικός, εγώ πραγματικά θα ήθελα στη διαδικασία να συμβάσει και ο τοπικός πρόεδρος και η κυρία Βαμάγια να εκφραστεί από την κοινωνία, να οριοθετήσουμε τι συμβαίνει σήμερα και να μην εξελιχθεί αυτό που λεγόμουν θα γίνει. Το Γάβριο δεν χρειάζεται χασμό. Προφανώς για ασαφείς πολιτικούς λόγους του κυρίως Καρπάκης και κύριος Σούδης περιμένουν την δική μου πρόταση. Εγώ θα συνταθώ απόλυτα με τον πρόεδρο του τοπικού ότι αυτό το χωριό δεν χρειάζεται διδασκό. Άρα κακώς έπαιξε το παλάκι σε εμάς. Άρα κακώς εμείς αποφασίζουμε. Και ίσως δεν πρέπει σήμερα να αποφασίσουμε γι' αυτό. Και τι εννοώ. Δεν σας αρέσει. Αυτό που εννοώ το εξής. Επειδή αυτοί οι 49 ανθρώποι που έκαναν την προσφυγή είναι και οι μόνοι μπορούν πραγματικά να κολλήσουν αυτή την επένδυση. Πρέπει πραγματικά να αποφύγουμε αυτό το διχασμό. Εμείς είναι γνωμοδοτικός ο χαρακτήρας μας, όπως είπα πριν, έφερα το παράδειγμα για το αιωλικό, που το ΣΤΕ έβγαλε πολιτική και εμείς είπαμε απολυτική ως προς την έσταση αυτό που θα μπορούσε να γίνει. Άρα ουσιαστικά ήταν ενισχυτική στο να γίνει η επένδυση. Εγώ προτείνω την αναβολή, επιμένω στο ψήφο κατά συντήρηση, αλλά πραγματικά την επόμενη μέρα το Γάβριο δεν θα κρυφθεί από αυτήν εδώ την απόφαση. Πραγματικά παρόλο που πολιτικές καρδιές και εκλογές για να μας αυτό και μπορώ να το πω αυτό και να απαντήσω στην κυρία Μαμάη σε σχέση με το λάσπη στον ανεμιστήρα, γιατί εγώ κυρία Μαμάη τα έλεγα πριν την πρώτη κυρία και δημόσια. Οι δικές μου εκτιμήσεις ήταν δημόσιες. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να προτείνω είναι ότι το Γάβριο δεν το αξίζει η Διχόνια, να συνειδητοποιήσουμε γιατί ψηφίζουμε, να χαιρετήσω την έστρατη προσφυγή που κάναμε στο ΣΤΕ 49 και να πω ότι η Διχόνια τέλειωσε. Εγώ προτείνω την αναβολή του θέματος. Ακυρώνεστε όταν δεν θα αποδοθείτε, ακυρώνεστε σε εσάς. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Θέλω σε ψηφοφορία και πολύ καλή. Τι να κάνουμε κύριε Αποδοσμό, είσαι από 200 χρόνια πρόεδρος, δεν μπορεί να μην το ξέρετε τώρα τι έχουμε πει, εδώ που φτάσαμε και στην πορεία. Ψηφίσουμε, εγώ καταθέτω πάλι, θα σας βγάλω τον αναλογισμό πάλι το άρθρο 4 πάλι. Του Μαχατώλη, το άρθρο 4 λοιπόν λέει ότι στο τέλος της συζήτησης ο πρόεδρος έχει καταθέτει τις προτάσεις και στην πορεία. Άρα εγώ έτσι καταθέτω τις προτάσεις. Μία λοιπόν πρόταση, η οποία φέρνει στην πορεία, είναι η πρόταση για την υπέρ της γνωμοδότησης, θετική γνωμοδότηση λοιπόν για την μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μονάδας ετήμου σκληροδέματος όπως έχει πει η εταιρεία Βαρμάς. Η μία λοιπόν είναι η θετική, η άλλη είναι η αρνητική, από ό,τι κατάλαβα από τη συζήτηση, και η τρίτη πρόταση, η οποία κάνει συζήτηση, είναι η αναβολή της απόφασης μέχρι τις εκδόσεις αποφάσεως και επί της επιτροπής. Αυτή η απόφαση είναι σαν την πρώτη. Όταν αναβληθεί, τότε παίρνει θετική έγκριση και διαβούλευση η άγρια. Αυτά μένουν στην πορεία. Το ίδιο κάναμε κύριε Καπάκη, κύριε Καπάκη. Γιατί αύριο είναι η διαβούλευση.
να πούει ο κόσμος τι ψηφίζουν οι σύγχρονοι. Θα μας αφήσει ένα κατανοητό αυτό που έχει στη Γιάννη. Είναι κατανοητό. Το καταλάβαμε, ρε σκουλιά. Σε τι πέρα δεν χρειάζεται να στέκουμε την πληροφορία. Η πληροφορία είναι αυτό. Τι θα αποδείξω. Όπως εμείς υπορθούμε το αποτέλεσμα. Η κυρία αρνητικά ψηφίσε η κυρία του αρνητικά η κυρία του ψηφίσε. Θα μας αφήσει να τελειώσουμε. Κύριε Διανέ. Αρνητικά ο κύριος Διανός. Αρνητικά. 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 Κύριε Κύριε. Αρνητικά. Θετικά. Ορίστε. Θετικά. Θετικά. Από τη στιγμή που εμείς εδώ δεν αποφασίζουμε, δεν δίνουμε την αδεία. Και εφόσον θα βρεθεί και στο Συμβούλιο Επικρατείας του Ιδιωτικού, δεν βλέπω τον λόγο να είμαι αρνητικός. Τι είμαι θετικός, τι είμαι. Θετικά σημαίνει θετική γνωμοδότηση για την αναδότηση. Υπέτυχε, υπέτυχε. Μεσέτα, κύριε Σούρμα. Για τους λόγους που είπα, δεν καλύφθηκα με τα όρια και με τον δρόμο και με την πρόσβαση. Ψηφίζω αρνητικά. Ψηφίζω αρνητικά. Κύριε Δαμένη, παρακαλώ. Ψηφίζω θετικά. Κύριε Χόμου. Κύριε Πρόεδρε, με όσα αυτά ενημερωμένα και στο τέλος ζητάμε την αναγωγή, λόγω του εμείς ψηφίζω θετικά. Έτσι για να αλλάξει τη διάθεση. Θετικά λοιπόν. Θετικά έτσι. Μάλιστα. Κύριε. Συντάζομαι με την άποψη του κυρίου Κέρμη και του κυρίου Σουσούδη. Αρνητικά. Αρνητικά. Κυρία Μαμάγια. Αρνητικά. Ναι. Αρνητικά. Αρνητικά το σωμάσιο. Κύριε Μαμάγια. Κύριε Τσαούση. Ψηφίζω αρνητικά. Θα ήθελα να πω το εξής. Προφανώς υπάρχει μια δυσκολία εδώ στο πολιτικό όργανο να εκφραστούμε επιστημονικά πάνω σε αυτή τη μελέτη. Ο καθένας εξήγαγε τα συμπεράσματά του. Απ' την άλλη, όμως, να πω το εξής. Πολιτικές επιστήμες όπως σπουδάσαμε, ευρωπαϊκές σπουδές, αλλά δεν μπορεί να δηλώσει πολιτικός όπως δήλωσε ο Δήμαρχος. Οπότε ταυτόχρονα έχω και μια αδυναμία να κρυπτογραφώ γρίφους. Προσωπικές αντεκλήσεις, ειρωνίες, χαρακτηρισμούς κλπ. Άρα θεωρώ σκόπιμο να καταγραφεί στα πρακτικά η ένστασή μου. Έχω διαφορετικές προσλαμβάνωσες. Δεν θεωρώ ότι σήμερα ζήσαμε τη χαρά της δημοκρατίας και μια ανοιχτή διαδικασία, διαφάνεια, λογοδοσία στους πολίτες, έτσι όπως ζήσαμε στον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήθελα να ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαμάη, μπορείς να πείτε όσα μας είπατε, αρνητικά. Και να πάει και αρνητικά, δεν χρειάζεται να ξαναπείτε. Θα πάει αρνητικά και η επιλογή της ψήφος μου είναι σε ένα κείμενο που θέλω να περάσει στα πρακτικά. Και όλες τις μου τώρα στην ψηφοφορία δεν παίρνει κύριο στα πρακτικά. Είναι η επιλογή της ψήφος μας. Δεν θέλετε να πει. Όχι, Παναγία μου, δεν επιτρέπετε να μην θέλετε να το βάλει το πράγμα που είναι στην ασύγχρονα. Γιατί γίνεται το θέμα. Παρακαλώ, κύριε Γιάννη. Λοιπόν, εγώ δεν έχω ζηλέψει κανένα ρόλο στην ουσία. Απλά υπηρετώ τη λογική. Κύριε Σουσούδη, ο Χριστένης το έκανε έτσι. Λοιπόν, αρνητικά. Και εγώ ψηφίζω για την αναγωγή. Λοιπόν, άρα λοιπόν το θέμα και δεν καταλαβαίνω. Εγώ ψηφίζω επειδή είμαι δικηγόρος, θα κατηγορηθήσω και επειδή είμαι δικηγόρος και σέβομαι τους θεσμούς από τη στιγμή που υπάρχει προσφυγή και επειδή συζητάμε για την ίδια άδεια που αύριο μπορεί να ακυρωθεί και εμείς να αποφασίσουμε θετικά ή μπορεί να έχει κρυφθεί θετική και εμείς να αποφασίσουμε θετικά, σαν να είμαι σύγχρονος και δικηγόρος, δεν μπορώ να ψηφίσω άλλα. Δεν είναι δικηγόρος. Παρακαλώ, άρα παρακαλώ, χωρίς να προλέψω σε αυτό που θέλετε, τουλάχιστον πριν ρωμένες και τροπικές πρικανότητες, οι οποίες θα υποστέσουν. Αλλιώς θα στείλω το παρατηρό και όχι για το μάξιμο. Άρα λοιπόν, προμοκεμία αρνητικά με ψήφους 16, ένα με τριών θετικών και μία ψήφου του Προέδρου υπέρ της αναφορής του θέματος μέχρι εκτός από